Είπαμε, κύριε Ματζιού, και είπαμε. Εντάξει, καταλαβαίνω τον πόνο σας. Τον καταλαβαίνω. Είμαι αντικειμενικός όμως. Θα σου πω γιατί. Καταλαβαίνω. Έχεις, εγώ το παραδέχομαι. Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι για μένα η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Στην Αγγλία δεν το συζητάω. Αλλά θα πάρει πάλι το τρίτο το μακρύτερο. Τι να κάνουμε, να λέω ψέματα. Γράψω. Το έγραψα, νομίζω πέρασε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. The third and longest. Αγγλικά Τσίπρα. Τι θα κάνω, τι. Α, ναι. Έχουμε, θα τα πω. Τι ήταν στο στίβο του Ηράκλη. Θα το πω. Γιατί μην το πω. Ψέματα θα πω. Έχουμε προσκαλεσμένο σήμερα, φυσικά, αφού που πρώτο ότι είμαστε στο Λίμπερο σε 107,4, έτσι. Το ήξερες αυτό εσύ, γιατί με κοιτάς με αυτό το... Για πες. Άντρε Ζάχο, τελείω, 8,5 ώρα πήγε. Εντάξει ρε φίλε, αφού βγήκε όσο 8 και 4. Άντε με τη Λίβερπουλ, τι 8 και 4, μισή ώρα για τη Λίβερπουλ μιλάτε. Αφού μπήκε μέσα, 8 φορές μπήκε μέσα, έχει, ο άνθρωπος έχει πάθει τραλαλά. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Εμένα, με εμένα τα βάζει ο κύριος Ματζιούκης. Λοιπόν, Ράδιο Μαρμίτα. Λίμπερο 107,4. Έτσι. Δευτέρα, Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Δεν είναι όλες οι μέρες η ίδια η ώρα η έναρξη της εκπομπής. Έχουμε διαφορετική. Εύα, μην με κοιτάς έτσι. Παθαίνω κοκομπλόκο. Κατάλαβες, παρακαλώ, Εύα. Ρίξε ένα γεια. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Οχ, καλά. Από τον Λίμπερο. Ναι, εσύ έχεις και ραδιοφωνική πείρα. Έτσι, να μην το πούμε. Δεν θα πούμε. Έχεις πείρα. Έκανες ραδιόφωνο. Τι, κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό. Ναι, έκανες ραδιόφωνο. Οτιδήποτε κάνει κανείς στη ζωή του είναι για καλό. Ωραία, ωραία τα καυτή. Να φύγω. Όχι, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Μισή ώρα με τη Λίβερπουλ, μισή ώρα με την τέτοια. Εντάξει, θα τα πούμε, ρε φίλε. Θα τα πούμε. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θες να πούμε, θα τα πούμε. Μην είσαι ανυπόμονο. Κάτσε, θα διαβάσουμε και χωρί. Έξω, άμα είναι να μιλήσω λίγο με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Να θα μιλήσω και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εδώ είναι ο άνθρωπο. Μην φοβάσαι, δεν θα φύγει. Να μιλήσω λίγο με Ματζιούκη για στην Ηράκλειο. Δεν θα φύγει ο κύριο Παπαδόπουλο. Έχει εκπομπή μετά. Δεν θα φύγει. Θα κάτσει εδώ πέρα. Το γνωρίζουμε το πρόγραμμα του Λίμπερο. Μπράβο, το ξέρω ότι το γνωρίζετε το πρόγραμμα και καλά κάνετε που το γνωρίζετε το πρόγραμμα γιατί έτσι πρέπει. Αλλιώ δεν μπαίνετε και στο στούντιο. Σας κάναμε 2-3 ερωτήσεις, μπήκατε. Τι να κάνω, κύριε. Μας έφερες την προηγούμενη φορά την κόρη σου, τώρα έφερες τη γυναίκα σου. Τη μεγαλοκόρη. Τη μεγαλοκόρη. Και τι μου λέει. Την άλλη φορά λέει, θα φέρει λέει, τη μάνα του. Εντάξει, ρε φίλε, όχι. Μην το επιχειρήσουμε αυτό. Είμαστε καλά επίπεδα. Λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Όπως καταλαβαίνετε, κυτρινόμαυρη βερσιόν της Ράδιο Μαρμίτα σήμερα. Μπήκε ο άλλος ο Λιβερπουλάκιας μου χάλασε έτσι λίγο, αν και έχω καλή διάθεση. Έχει ανεβάσει παλμούς ο Ζάχος αυτή. Όχι, ρε, όχι, ήρεμος είμαι. Γιατί. Εντάξει, αυτό. Τι. Πάρκισον είναι, εντάξει, δεν είναι. Μεγαλώνουμε. 50 και είμαι, δεν είμαι μικρός. Λοιπόν, να ξεκινήσω να πούμε τους υποστηρικτές. Εσύ θα διαβάσεις το πορκίτο. Βεβαίως. Είναι παράδοση στη Μαρμίτα το πορκίτο. Όταν έχουμε γυναίκα, να το διαβάζει η γυναίκα το πορκίτο. Λοιπόν, το διάβασε η φίλη μας η Γρηγορία. Τώρα το διαβάζεις εσύ. Θες να ξεκινήσεις. Αν μου δώσεις προτεραιότητα. Σα σου δίνω προτεραιότητα, έρχεσαι από δεξιά. Για το πορκίτο, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Ναι. Υπάρχουν αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις εκεί, με ντόπια κρέατα και χειροποίητες νοστιμιές. Τόσο νόστιμες που θα σας τρέχουν τα σάλια, πραγματικά. Είναι ο καλύτερος γύρος της πόλης. Μπορούμε να βρούμε είτε χοιρινό είτε γύρο κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα burgers, clubs. Μενού με πάρα πολλές επιλογές για λίγα έως και για περισσότερα άτομα. Για 9 έως 4 μου λέει εδώ, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα πέρα. Προσαρμόζεται αναλόγως. Έτσι. Άμα είναι ο άντρας, μπορεί να είναι και για 5-6. Ναι, είναι φαγανός. Για κάποιον που τρώει πολύ, ναι, σίγουρα. Ναι, όντως. Θα βρούμε παράλληλα ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Το κατάστημα τώρα αυτό βρίσκεται Καραολί και Δημητρίου 52 στην πρώην διοικητηρίου. Και για delivery μπορούμε να απευθυνθούμε στο 2310-520-555. Τώρα, για εσάς που θέλετε να πάρετε και 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία, μπορείτε τσάκα-τσάκα να κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και να τσιμπήσετε την εκπτωσούλα του 10%. Εκεί που δουλεύεις, έχετε τέτοια εκπτωσούλα εσείς στο... Για σε... Δουλεύεις σε πιτσάρια, εντάξει, δεν είναι. Για πες. Κάθε μαγαζί έχει τις εκπτώσεις. Εσείς δεν έχετε application, να πω, έτσι, έχετε. Έχουμε το site στο ίντερνετ που από εκεί αν παραγγείλεις μέσω site έχουν και από το e-food διάφορες προσφορές. Λοιπόν, και εγώ να σας πω για την πέφση UEFA Champions League Masters. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι μάστερ στις UEFA Champions League ποδοσφαιρικές γνώσεις, πέτας για τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz
και κέρδισε διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τον μεγάλο τελικό παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Και για σας να συμπληρώσω εγώ στην πολύ ωραία αυτή, έτσι το πούμε, έτσι στο σποτάκι. Αν είστε και ο παδός της Liverpool, θα καθίσετε μια χαρά και θα το δείτε αναπαυτικά από την UEFA Champions League πολυθρονάρα σας. Όχι, θα μαζευτούν από κάτω οι Liverpoolianοί. Εντάξει, μπορεί να είναι πάρα πολύ, είναι σαν τους Ηρακλήδες εδώ. Εντάξει, κάπου τόσοι είναι, άντε λίγο περισσότεροι. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Αντώνη μας, καταρχήν. Δώσε. Θα δώσω. Αυτό τώρα, χωρίς πλάκα, ήθελα έτσι να μην σε ρωτήσω εκτός αέρα, να σου το ρωτήσω αέρα. Αυτό από πού είναι αυτή η φωτογραφία που πόσταρα που με έστειλες? Εγώ να πω. Ναι, λέει βέβαια, αλλά πες εσύ, γιατί θα πεις εσύ, ήσουν και εσύ. Μαζί με την Όλγα, την κόρη μου, η οποία τώρα είναι 10 χρονών, ναι. Το πρώτο μας για φέτος εκτός, στη Λαμία, με τη βροχή. Όπου ναι. Στο πρώτο γκολ ήμουνα μαζί με την Όλγα, στο δεύτερο κάπου χάθηκα και στο τρίτο, επειδή πέσανα μαζί, βρέθηκα στα κάγκελα. Ωραία. Έχασε την κόρη στο πρώτο γκολ, στο γκολ του. Στο πρώτο γκολ ήμουνα μαζί με την κόρη μου. Στο δεύτερο κάπου χάθηκα και στο τρίτο βρέθηκα στα κάγκελα ξαφνικά. Εντάξει, δεν ξέρω. Κόρη σου έχασε, δεν έχασε και τίποτα. Κάνει άλλη. Εντάξει. Τι έγινε. Ήμασταν σαν το σπίτι μας εκεί πέρα, ναι. Οπότε δεν είχα θέμα. Εντάξει, μα μπορεί να κάνει κι άλλη. Τι έχασε τώρα την κόρη σου, την επενδυσία, για πες εσύ. Αστείευε φυσικά. Αστείευομαι, αφού μου λέει, είχα λέει την κόρη μου και ξαφνικά την έχασα και το λέει έτσι πολύ απλά. Τι να πω. Λέει την αλήθεια σου, δεν σου πω ψέματα. Λέει βέβαια, ξέρεις τι, τώρα δεν κάνω τον έτσι. Κάνω λίγο το χαζό. Λέει Λαμία, αλλά λέει Άτλας Λαμίας. Δεν το κατάλαβα. Το στάδιο λέγεται Άτλας. Μπορεί, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό. Μπορεί. Α, έτσι βγαίνει στο Google, ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε βλέπω και αρχικό κερκίδα σε βλέπω. Κοντά είσαι. Αυτό τι το σειρματόπλεγμα πάνω, έχει και τέτοιο πράγμα. Λες και ήμασταν να πούμε στη Βαγδάτη, ήταν, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ναρκοπαίδιο έχει από κάτω. Κάποια στιγμή στο τέλος κατέβηκα και είχα όλα, ναι. Όλο το χέρι ήταν αργημένο φυσικά. Ναι, το κατάλαβα. Τι φώναζε εδώ, συγγνώμη, άμα πού να θυμάσαι. Κάτι, κάποιον δείχνει και κάτι φωνάζει. Ναι. Φωνάξε, α πούμε. Μπορεί να φώναζε να βρουν την κόρη μου, γιατί ξέρω. Ναι, καλά, εντάξει. Νομίζω ότι είναι το Α από το Όλγα. Ναι, Όλγα λέει. Την είχαμε την άλλη φορά την Όλγα. Έκανε ταξίδι εκείνη την ώρα και τη είπα να κάτσει θέση της. Την είχαμε την Ολγίτσα. Μπορώ να πω ότι η μαμά είναι πιο φασαριώσα από την κόρη. Οπότε καλύτερα να αφήσει την Όλγα την ώρα. Στο γήπεδο σίγουρα όχι. Η κόρη είχε να μοιάσει επομένως. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι ωραίο το παιδί. Ευτυχώς σε μοιάσει εσένα. Περιτώ να σου πω ότι από αυτό το ματς μου γύρισε με σκισμένη μπλούζα. Ναι, αφού φαίνεται μέσα στα σειρματοπλέγματα μπροστά. Εντάξει, μούσκεμα. Μούσκεμα. Εντάξει, σιγά το Ράμπο, γύρισε με μπούσκεμα. Έχουμε αγώνας... κάνει εμείς ταξίδια. Είναι ο αγώνας, ναι. Που πήρε στην Όλγα από το χωριό, έτσι. Ναι, μπράβο. Και πίσω ο μικρός έκλαιγε απαρηγόρητος. Ο μικρός γιατί δεν τον πήρε και αυτόν. Που δεν συμμετείχε στο μικρούλης. Ο μικρός είπαμε είναι 4,5. Όχι, δεν είναι τόσο μικρός, είναι σχεδόν 6. 6. Εντάξει, σιγά σιγά του χρόνου χαρλάω το βλέπω, έτσι. Έχει διαρκείας και η Όλγα και ο μικρός κανονικά. Επίσης ο μικρός συνοδεύει την ομάδα. Στην είσοδο... Σε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, θύμισε μου. Σε πολλούς αγώνες τελευταίους. Όταν με πήρες εκείνο, σε ποιο, με την Μπόκα ήτανε. Όχι. Σε ποιο μάτς. Στα τρία τελευταία εντός έχει συνοδεύσει την ομάδα κανονικά. Ναι, ρε παιδί μου, στο πρώτο. Το πρώτο ποιο ήταν και με πήρε τηλέφωνο. Λέει, είμαστε στο τέτοιο να με δει στην τηλεόραση. Και δεν ξέρω ποιο παίκτη ήταν. Ποιο ήταν ο παίκτη καλή τελικά. Ποιο συνοδεύει. Ήταν με τον Όφη σίγουρα, με τον Απόλλων Σμύρνη και δεν θυμάμαι το τελικό. Με τον Όφη σίγουρα. Ποιο ήταν ο τυχερό που κρατούσε την Όλγα. Όχι, τον Αλέξη. Τον Αλέξη, ποιο ήταν. Τη μία βγήκε με το Ρόουζ. Το Rose. Τη δεύτερη βγήκε με έναν αντίπαλο. Με αντίπαλο βγήκε. Χαιρότανε όμως και χαιρετούσε. Την τρίτη με το Θεό τον Τζανακάκη. Ναι, την τρίτη φορά θα το χάρηκε περισσότερο από όλα. Γιατί ήταν δίπλα και Παντελίτης γι' αυτό. Φυσικά τα παιδιά δεν κάνουν επιλογές όπου τα βάλουν, ναι, έτσι. Ναι. Μπορούν όμως να εκφέρουν άποψη. Δηλαδή, ναι. Στην αρχή ρωτάνε ποιον θέλεις εσύ, ποιον θέλεις εσύ. Α, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και αυτοί που δεν είναι και τόσο έτσι famous. Καμπαρώνονται αμέσως. Αντώνη, αμέσως ένα μικρός θα πήγαινες με το διαιτητή. Σίγουρα, εγώ εκεί μπροστά του. Τι μπλάξ. Ωραία. Ξεκινήσαμε ωραία. Λοιπόν, δεν είπαμε στην οικοληψία το φιλαράκι μας ο Χρήστος ο Κιώσης. Χρήστο, θα κάνουμε κανονικά τα διαλύματα. Πώς θα πάμε να το πάμε κανονικά. Βλέπω και 8.30. Θα δώσουμε τα χαιρετήματα μας φυσικά στο φιλαράκι μου τον Γρηγόρη στη Γερμανία. Και στο Νίκ Λαμπρούλη, να πούμε, που αφιερώνει κάθε μέρα. Ποιος, στο Facebook. Ένα φιλαράκι, Νίκ Λαμπρούλης. Λαμπρούλης. Του δίνω τα φιλιά μου και καλή ακρόαση σε όλους. Εσύ, πού θα δώσεις εσύ. Εσύ, σε μένα. Πού.
Ναι, πού τα δίνεις τα φιλιά σου. Σε σένα τα δίνεις. Καλά, εντάξει, είσαι νούμερο ένα θαυμαστρέα μου, εντάξει. Να πω ότι το ζεύγος... Με διαφορά από την νούμερο 2. Ναι, για να μην... νούμερο 2 τρώει τη σκόνη μου, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Να πω ότι το ζεύγος εδώ τους ξέρουν πριν καν παντρευτούν, έτσι. Είχαν την ευτυχία, και αυτοί με είχαν πόστερ στο δωμάτιό τους. Είχαμε την τιμή, ναι. Είχατε την τιμή, εντάξει. Οπότε, όλα καλά και πέρασαν τα χρόνια, δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε την ώρα. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε για Άρη, έτσι, να πούμε κάποια πραγματάκια, γιατί καλή εκεί πλάκα. Γιατί πολύ κοσμοράδιο το έκανες εδώ πέρα, να πούμε. Ναι, άντε, άμα ήταν ο Μπουγάτσος, όχι, θα με έκανε. Το έχει κάνει! Λαμπύρι, το έχει κάνει! Λαμπύρι! Του λέω εντάξει, ρε Νίκο, 5 λεπτά έτσι να πούμε και έτσι λίγο. Λίγο ναι, ξύλινο λόγο. 15 λεπτά Λίβερπουλ, 15 λεπτά τέτοιο άντε. Έτσι, τόσο ξενέρωτο είναι ο Μπουγάτσα. Οχ, οχ, οχ. Πάμε, πάμε. Αφιερωμένο στο ξαδερφάκι μου τον Βαγγέλη. Τι είναι, το είπε και το έγινε. Καλά, κοσμοράδιο το κάναμε, φίλε. Τι έγινε, είπαμε εντάξει. Κοίταξε, από τον ακούω για τη Λίβερπουλ. Καλύτερα να ακούω Βασίλη Δήμα. Να πω να λιωθεί έτσι κάπως η εκπομπή, να λιωθεί. Χαλαρή η τελευταία εκπομπή με τον Άρη να παίζει τελευταίο παιχνίδι, Ευρώπη. Εντάξει. Από να ακούω για Λίβερπουλ, καλύτερη Δήμα. Θα πούμε κάποια πραγματάκια, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια να σχολιάσουμε. Γιατί πάντα επί το πλήστο σχολιάζουμε την επικαιρότητα, έτσι. Δεν μπορούμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Και η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή για τον Άρη λέει, όπως και για όλες τις άλλες ομάδες της ΑΕθνικής, λέει ότι υπάρχει ένα παιχνίδι την Κυριακή, το τελευταίο, αδιάφορο από πλευράς βαθμολογίας, έτσι. Δυστυχώς. Γιατί είναι δυστυχώς? Γιατί έπρεπε να τη ρίξουμε στα τάρταρα, να πούμε την ομάδα αυτή. Εγώ αυτό περίμενα. Ωραία, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι η Ξάνθη είναι στις, ούτε καν σε μένα, στις ομάδες που. Τη συμπαθώ, έτσι. Θα μου πεις, αν σε ρωτήσει, αν μας ρωτήσει κάποια στιγμή. Νόμιζα θα μου έλεγε το αντίθετο, ότι δεν είναι στις ομάδες που. Ναι. Ας πούμε, θα ήθελα να πέσει κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Μαζί σου είμαι. Απλά λέω, αυτό θα ρωτήσω και η Εύα. Ποια ομάδα ρε Ζάχο, ας πούμε, από την Ελλάδα θεωρείς, για να τη συμπαθώ, θεωρείς. Όχι, για να τη συμπαθώ, θεωρώ, θα συμπαθώ θα μια ομάδα η οποία. Σε βάση και τον Άρη στα δύσκολα, γιατί στα δύσκολα μετράς και στην κανονική ζωή και στον αθλητισμό και γενικότερα παντού. Στη δυσκολία, όταν περνάς μια δυσκολία, εκεί φαίνονται οι φίλοι και αυτοί που σε σέβονται. Και σαν άνθρωπο, όταν είναι για τη ζωή σου, σαν οντότητα, όταν είναι στην ομάδα, σαν σεβασμός προς την ομάδα, έτσι φαίνεται, εκεί φαίνεται. Ποια είναι αυτή, καμία. Διαφωνήσεις εσύ. Δηλαδή, όταν ο Άρης. Εντελώς αδιάφορος που είναι ο Πανετολικός, ας πούμε. Όλες τις ομάδες με κάτι. Ναι. Ο Πανετολικός όμως στα δύσκολα του Άρη ήταν. Ούτε ήταν ούτε δεν ήταν. Ναι, ήταν στην ΑΕ, δεν θυμάμαι. Ούτε ήταν ούτε ήταν. Δεν ήταν. Ήμουν αδιάφορη τελείως αυτή η ομάδα, ας πούμε. Ναι. Νοικοκυρεμένη ομάδα, άδικο. Εντάξει. Δεν έχεις άδικο. Οπότε όλους λίγο πολύ έχουμε κάτι να του σούρουμε. Έτσι. Νομίζω δύο από αυτές τις ομάδες, η μία έχει πέσει σίγουρα, τα Γιάννενα, ο Όφη χαροπαλεύει, εντάξει καλά πάμε. Όχι, έχει πέσει, μία από τις δύο θα πέσει και άλλη θα παίξει μπάρα. Μπάρα, αυτό ναι, είναι η μόνη εκκρεμότητα που έχει μείνει στην ΑΕθνική. Αυτό λέμε. Δεν υπάρχει άλλη. Ναι, είναι εκκρεμότητα, ένας από τους δύο και κατά μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ούτε αυτό δεν είναι εκκρεμότητα, εντάξει. Τα Γιάννενα έχουν πέσει και ο Όφη θα παίξει μπαράζ. Έτσι λέει η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Πρέπει να γίνουν να έρθουν τα πάνω κάτω για να γίνει κάτι διαφορετικό. Όχι, τα πάνω κάτω. Καθόλου δεν πρέπει να γίνουν τα πάνω κάτω. Το λογικό, η λογική ποδοσφαιρική λέει ότι ο Ατρόμητος πρέπει να κερδίσει τον Όφη. Αυτό λέει. Δηλαδή, αν αυτό το μάτς ήταν 10η αγωνιστική, άσο θα το παίζες, έτσι. Ναι, και να το κερδίσει και να χάσουν, ας πούμε, να χάσει Όφη, ναι. Πρέπει ο αίτητος να βάλει τα πέμπτα. Ο αίτητος που είναι. Μπορεί βέβαια που να τα βάλει. Μυαλό του, όχι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί τώρα μας ακούνε και παοξίδες. Μπορεί λοιπόν. Να δούμε κανένα Κλάους να κάνει χατρίκ. Όχι, άκουσα. Εγώ λέω ότι μια ομάδα που παίζει μετά από μια εβδομάδα τελικό, όποια ομάδα και να είναι, και έχει και τους τραυματισμούς του ΠΑΟΚ, που και ο ΠΑΟΚ δεν είναι, και θα το δούμε, λέω εγώ, κάνω μια πρόληψη του χρόνου αυτό, δεν είναι τόσο όσο δυνατός όσο φαίνεται τώρα, μια χαρά μπορεί να χάσει από μια ομάδα που παίζει τα αρέστα της. Οπότε το σενάριο δεν είναι καθόλου ανέφικτο. Ανέφικτο είναι στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Διότι η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα λέει ότι αν τα Γιάννενα ήθελαν να σωθούν, την προηγούμενη εβδομάδα που παίζαν με έναν αδιάφορο δεν θα χάναν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Όχι ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και δεν μπορεί. Το άλλο είναι λογικό να χάσει ο Όφη. Μέσα στον τέταρτο παίζει. Του ακύρωσαν κόλ, εντάξει. Μέσα στον τέταρτο παίζει. Τι θα κάνει δηλαδή. Δηλαδή αυτό ήταν 12η, 18η αγωνιστική, τι θα το παίζει εσύ. Χι ή διπλό, άσο θα το παίζει. Λοιπόν, άρα δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Μακάρι και ήδη όπω είπε να πέσουν, δεν γίνεται όμω. Γίνεται να πέσει ο ένας, θα πέσει και ελπίζουμε
στον Πάρας να κερδίσει η ομάδα της Β' Εθνικής, να πέσουν και οι δύο. Πλατανιά Σόφι λογικά, οπότε... Δεν ξέρω αν ο Απόλλων Λάρισας είναι. Απόλλων Λάρισας από αύριο θα έχει μείον 3 μαζί με τον Ηρακλή. Ναι, δεν ακούς Ματζιούκι. Πώς να ακούω, όταν απέξω είμαι, τι να κάνω, να μπω μέσα. Τον έχουμε τρώει 10 λεπτά και μου κάνει άλλα 10 με φάει τα νεύρα. Ναι, με τη Λίβερπουλ. Λογικά από αύριο θα έχει μείον 3, οπότε τρίπι, γίνεται μπάχαλο εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, αυτά είναι δικά τους. Πάμε για την Αριανάρα μας. Λοιπόν, πάμε στον Άρη και θέλω να σχολιάσουμε μερικά πραγματάκια και όντως είναι ένα θεματάκι που θέλω να πω δύο έτσι πραγματάκια που το βλέπω συχνά πυκνά. Έχω άποψη. Θα πεις για το θέμα με το οποίο μαλώνω όλο το πρωί. Εντάξει, κοίτα. Άκουσε με. Λάστιχο έχει γίνει το θέμα. Άκουσε με. Και άλλη φορά, δεν θυμάμαι αν ήσουν πάλι εσύ όταν το είχαμε θίξει. Νομίζω ήμουνα γιατί ήταν στο μάτς με τον Ατρόμητο. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Ήταν στο μάτς με τον Ατρόμητο πάλι αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσο το οποίο και ένας μπορεί να εκθέσει την άποψή του. Όχι ότι παίζει ρόλο. Ένας άνθρωπος που είναι 15 χρονών με έναν άνθρωπο που είναι 50 χρονών. Έχουν διαφορετικά βιώματα, διαφορετικές εμπειρίες. Διαφορετικά σίγουρα βλέπει ο καθένας μας την ομάδα του. Διαφορετικά τον βλέπω εγώ τον Άρη. Διαφορετικά τον βλέπει η Εύα. Διαφορετικά τον βλέπει ο Αντώνης. Έτσι. Αλλά θέλω να πω έτσι ένα-δύο πραγματάκια. Βλέπω από την ώρα που σχόλασα και μπήκα έτσι μέσα στο διαδίκτυο, βλέπω γίνεται ένας χαμούλης. Από το πρωί έγινε το χαμούλης. Από το πρωί. Μόλις ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια. Ανακοινώθηκαν σήμερα τα εισιτήρια. Τα οποία λένε ότι στα πέταλα τα οποία είναι οι θύρες, όλα τα γήπεδα, οι λαϊκές, ας το πούμε λίγο περισσότερο, είναι 15 ευρώ. 15 ευρώ φέτος τι είχαμε, 15 ευρώ μόνο στα ντέρμπι. Στα ντέρμπι και με τον Ατρόμητο. Ναι, βάλαμε και τον Ατρόμητο στα ντέρμπι. Εντάξει, τα ντέρμπι και με τον Ατρόμητο. Λογικά για τον Ατρόμητο είναι η τέταρτη θέση. Και σου λέει ο άλλος, παίζω με την Ξάνθη ένα διάφορο παιχνίδι, γιατί μου το βάζεις 15. Φιέστα, διάφορο κτλ. Ναι. Άκουσε, εγώ ξέρεις, θέλω να σχολιάσω. Θέλω να σχολιάσω αν γινότανε μία-μία όλες τις παραμέτρους, δηλαδή τις απόψεις. Γιατί έχω να πω κάτι για όλες. Για όλες τις απόψεις. Νομίζω οι πλευρές είναι δύο, έτσι. Για πες, νομίζω οι πλευρές είναι δύο. Εγώ νομίζω και περισσότερες είναι. Πόσα είναι, όχι, αυτοί που... Εννοώ, πες, ναι, θα αυτοί που λένε ότι γιατί βάζεις το 5 ευρώ στα πέταλα, ναι. Και αυτοί που λένε ότι μη ζητάς μόνο, ξέρω εγώ, ανανέωση Βέλεθ, ανανέωση Ματέο κτλ. Αλλά ο καθένας για να αιτιολογήσει. Μπορεί να το αιτιολογεί διαφορετικά. Εντάξει, αυτό ωραία. Ωραία, ναι. Δηλαδή για όλα αυτά που διάβασα, πραγματικά έχω κάτι να πω αντίθετο, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπω λογικά και τα πολλά πράγματα και από τις δύο πλευρές. Σίγουρα, και εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, δηλαδή λέει ο άλλος και σωστά λέει. Συγγνώμη, μεγαλομέτωχο έχουμε. Λέει ο άλλος, παιδί μου, 1 εκατομμύριο θα δώσει για την ανακαίνιση του Χαριλάου, ας πούμε. Για έργα τα οποία επιβάλλονται βέβαια να γίνουν λόγω του ευρωπαϊκού εισιτηρίου που πηγαίνει. Τα οποία έχει αρχίσει ήδη να τα δίνει από την αρχή της χρονιάς, έτσι με το χλωτάπιτα. Όχι, ρε παιδί μου, συνολικά θα πάει χαρτί, ναι, σίγουρα. Ναι. Ο άλλος αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι εφόσον δίνει 1 εκατομμύριο ο μεγαλομέτωχος, επαναλαμβάνω, της ομάδας, έτσι, όχι ο διαχειριστής. Ναι. Εγώ το βλέπω από αυτή την πλευρά. Είναι υποχρεωμένος να τα δώσει. Δεν κατάλαβα. Αν δεν τα δώσει ο μεγαλομέτωχος, ποιος θα τα δώσει. Ποιος θα τα δώσει, αυτός περνάει απ' έξω. Είναι η ομάδα του. Αυτός τη διαχειρίζεται, αυτός διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα. Δηλαδή δεν είναι λογική να πάω εγώ στο γήπεδο επειδή θα δώσει ο μεγαλομέτωχος ομάδος 1 εκατομμύριο. Να κάνω. Ναι. Διαχειρίζεται μόνο έξοδα μέχρι στιγμής, όχι άλλο έσοδα. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Θα μου πεις ότι είναι δικαίωμά του, ότι είναι επιλογή του, έτσι. Ναι. Από την άλλη έχουμε άλλα επιχειρήματα, ας πούμε. Πες, ας πούμε, ποια είναι η άλλη πλευρά που λέει ότι δεν πρέπει, ρε παιδί μου, πρέπει να πληρώσουμε. Τώρα τι είπαμε, γιατί δεν πρέπει να πληρώσουμε. Ναι. Πρέπει να πληρώσουμε. Ναι. Γιατί μην πίνετε καφέ. Συγγνώμη, φιλτατή μου, σίγουρα ένα 5 ευρώ για κάποιους δεν είναι τίποτα, για κάποιους όμως είναι. Και να σου πω κάτι, σε τελευταία αγωνιστική εγώ θέλω να γεμίσω το γήπεδο. Θέλω να δώσω αυτό είναι το θέλω θέμα. Θέλω να δώσω μία εικόνα, πρόσεξε, όχι ότι θέλει να αποδείξει κάτι ο λαός του Άρη, παραδείγματος δεν έχει αποδείξει τίποτα, έτσι. Θέλω να δείξω όμως μία εικόνα, ακόμα μία φορά, ότι, κοίτα να δεις, μία ομάδα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί 6 χρόνια, δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη, εσύ έτρεχες, εγώ δεν έτρεχα, γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα. Εσύ έτρεχες στα χωριά και στα γήπεδα που είχαν γέλα. Και η Εύα έτρεχε. Και η Εύα πιο πολύ έτρεξε από μένα. Ναι. Στην Αρνέα μαζί μας. Εσύ είσαι πάει Αρνέα. Στην Βοηδέα έχεις πάει. Όχι ακόμα. Όχι. Ελπίζω να μην πάω ποτέ. Κοίταξε, για να μην το τεντώνουμε το θέμα, γιατί πραγματικά από το πρωί θέλω ο καθένας λέει... Θέλω να πω για να καταλήξω να ακούσω την άποψή σου. Δηλαδή, και δεν είναι ο καθένας που έχει μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή, το λέω εσύ 10 χρόνια, 15 χρόνια. Ο καθένας που έχει μια διαφορετική άποψη. Δεν χρειάζεται ούτε να το επιβάλλουμε τη δική μας, ούτε να τη δεμενοποιούμε. Έτσι ακριβώς. Ρε παιδιά, έχει αυτός, ο άλλος έχει σφίξιμο. Δεν μπορεί να τα δώσει.
Ο άλλος είναι πιο τέτοιος. Από την άλλη πλευρά, φίλε, πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. 15 ευρώ, όχι. Και λιγότερο, εγώ θα σου λέγα. Ναι, αλλά μην προσπαθούμε να, όχι μόνο να πούμε ότι η δική μας άποψη είναι σωστά, να κατηγορήσουμε και στον άλλον. Και μετά μπαίνουν τα αριανό ένσημα, πώς εγώ έτρεξα, ναι, αρεστά, ναι. Δύσκολα, αρέσει, πού ήσουν. Συγκινήθηκα. Πραγματικά συγκινήθηκα. Για πες, για να το κλείσουμε. Υπάρχουν γιατί να μην... πολλές απόψεις. Και πολλά παρακλάδια αυτών των απόψεων. Ναι. Ο άλλος λέει: εγώ είμαι από επαρχία. Ναι. Ο άλλος λέει: εγώ θα δεν αυτό θα... έχει λογική. Δεν... Ναι, έχει, έχει λογική. Φυσικά και έχει λογική. Έχει λογική. Δεν θα έρθω μόνος μου, θα φέρω και ξέρω εγώ τη γυναίκα έχει μου. Έχει λογική. Θα φέρω το αυτό μου. Εγώ εστιάζω στο αποτέλεσμα, Ζάχο. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω, αν το κάνει για πρακτικούς λόγους, δεν πιστεύω ότι θα έχει. Ότι θα, θα πετύχει, και δεν θα πετύχει το στόχο του. Ναι. Ο Χρήστανθος στην εκπομπή του έλεγε, νομίζω είπε το αντίθετο, ότι κι όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή αν έχεις 3.015 ευρώ, ισούται με 5.010 ευρώ. Ναι. Δεν θα έχει 2.000 λιγότερο κόσμο λόγω αυτού. Βέβαια. Είναι το ίδιο ακριβώς. Και οι 2.000 αυτοί δεν μπορούσαν να ψωνίσουν από την Μπούτικ παραδείγματος. Μα είναι το ίδιο ακριβώς. Είναι το ίδιο ακριβώς. Εγώ δηλαδή αν το κάνει για εισπρακτικό λόγο, για μένα δεν υφίσταται εισπρακτικός λόγος. Πάντα η κατανάλωση φέρνει το τζίρο, έτσι. Εντάξει. Όσο περισσότερο κόσμο έχει. Κατανάλωση όχι σε αυτό το γήπεδο, άσε. Του χρόνου ίσως με κάνα καλύτερο γήπεδο. Λέμε, γενικά, στο μαγαζί, άσε τον άντε. Ναι, σε ένα μαγαζί. Πας και πίνεις ένα ποτό. Αυτός που θα πάει στην μπουτίκ να πάρει πράγματα δεν θα σκεφτεί το 5 ευρώ διαφορά. Άστο, είναι άλλο αυτό. Όχι ρε παιδί μου, αλλά αυτός που δεν θα πάει. Εγώ προσπαθώ να που μπω... δεν θα πάει, ναι. Χάνεις ένα πιθανό πελάτη. Εγώ προσπαθώ να μπω στο πνεύμα της ΠΑΕ του. Προφανώς του Προέδρου που ναι. Αυτός ας πούμε ήταν που έβγαλε αυτή την αναγκή. Αυτός είπε. Αυτός έδωσε, πεντα... αυτός έδωσε την εντολή. Για ποιο λόγο το κάνει. Ίσως μπορώ να, με το πονηρό μου μυαλό να πω ότι είναι ένα μέσον. Γιατί και την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα βγάλει τα διαρκείας από ό,τι ναι. Έχω διαβάσει με συνέντευξη τύπου. Είναι πιθανή. Ένα σπρόξιμο στους οπαδούς να πει: κοίταξε τι γίνεται τώρα, τι τραβάμε με τα εισιτήρια. Όχι 15, όχι 10, όχι 12 κτλ. Ναι, ναι. Πάρε διαρκείας να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Συγγνώμη, φίλε, πρέπει να στο πει ο Καρυπίδης αυτό το πράγμα. Όχι, αλλά είναι ένα ακόμα τρόπο για να το δώσει. Υπάρχει διαδικασία να το σκεφτεί όμω. Ναι, ξέρεις τι. Γιατί υπάρχουν ποσταρίσματα στα κορό που λένε ότι εγώ φίλε με 8.66 έγραψε ένα παιδί. Το με 8.66 είμαι σε κάθε μάτς. Λογικό είναι αυτό. Όταν το διαβάζει αυτό, ένα και λέει και εγώ τι κάθομαι και δίνω 15 ευρώ. Ναι. Αυτό έχει λογική, αλλά γι' αυτό λέγεται και κοινή λογική. Τελικά δεν είναι καθόλου. Πολλές φορές το λέω και θα το λέω συνέχεια. Αυτοί που πραγματικά κάθονται, αγχώνονται αυτή τη στιγμή, είναι αυτοί που ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ναι. Νοιάζονται για το 5 ευρώ το εξτρά. Το ναι. Οποίο το 5 ευρώ ουσιαστικά το έχουν δώσει πολύ περισσότερο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μόνο στα ντέρμπι, άμα σκεφτεί. Εγώ είμαι και με του δε, είμαι με του μεν, είμαι και με του δε. Όχι, λογ... Όλοι έχουν δίκιο. Αλλά. Πιο πολύ συμφωνώ μαζί σου που λες ότι το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο, ρε φίλε. Ειδικά σε ένα παιχνίδι, πρόσεξε, πριν τελευταία αγωνιστική, έτσι. Ναι, βέβαια. Και θέλει κι ο άλλος να σου πω κάτι. Για άλλον, για μένα δεν έκανε κάτι σπουδαίο ο Άρης, το αυτονόητο έκανε. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Θέλει, ναι, θέλει να πάει να. Το κλασικό αυτό που λέμε, ναι. Να πάει να χειροκροτήσει. Τι ναι. Να χειροκροτήσω, εντάξει. Το αυτονόητο έκανε ο Άρης, για μένα, λοιπόν. Αλλά εντάξει, θέλει να πάει, θα έχει καλή μέρα, να πάρει και το παιδάκι του. Δεν θα έχει καλή μέρα. Αυτό γιατί το θέμα. Έχει, γιατί πάλι δε... μουντίλα θα είναι, ψιλοατρόμητο φάση. Με τον Αρνιακό μίλησες πάλι. Όχι, αλλά εντάξει, διαβάζουμε. Αρναούτογλου μιλάει ο Αρνιακό. Ναι. Θα είναι ντεμή η κατάσταση, γι' αυτό σου λέω, ακόμα χειρότερα. Θα είναι ντεμή η κατάσταση, ναι. Εντάξει, αυτά επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον τα προ στιγμή. Εντάξει, για μένα είναι γελίο, να εντάξει, μιλάμε. Να του σταματήσουμε. Το έχουμε τεντώσει, δεν χρειάζεται περισσότερο. Και ο Καρυπίδης έχει από την πλευρά του δίκιο. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που έχουν δίκιο όλοι. Έχει δώσει πολλά λεφτά, κάνει το γήπεδο. Εγώ που ήμουν στην εθελοντική, παιδιά. Όχι, να το βγάλει, φυσικά. Φυσικά, τώρα θα ακούσει. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Ναι, καλησπέρα τα φιλαράκια μου. Καλησπέρα τα. Τα φιλαράκια μου. Α, δεν πιστεύω να άκουσες το σχόλιο ότι σε έβαζε λίγο πριν κλείσουμε για διαφημίσεις. Όχι. Ευτυχώς. Ευτυχώς, εντάξει. Γιατί θέλω να έρθω ξανά στο μαγαζί. Έλα, πάμε. Σ' ακούμε. Θέλεις να προφανώς να πεις την άποψη σου για το θέμα, γι' αυτό πήρες. Ναι, σας άκουγα τώρα, μέσα στο αυτοκίνητο είμαι. Εντάξει, τι θα ακούσεις. Πήγαινα στο μαγαζί και άκουσα λίγο εντάξει, που πήρες και θέση για το 5 ευρώ. Ναι. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να διζάχω. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε έναν επιχειρηματία δυνατό, ναι. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε Σαββίδη, ούτε Μαρινάκη, ούτε Μελισανίδη, σωστό. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πολύ δυνατός οικονομικά, έτσι. Προσπαθεί όμως, νομίζω, και η χρονιά νομίζω ότι ήταν πετυχημένη. Επομένως, νομίζω ότι τα 5 ευρώ δεν είναι τόσο σημαντικό ποσό που να το κάνουμε δεν είπα θέμα. Ότι είναι, δεν είπα ότι είναι. Ούτε, αλλά απ' την άλλη για μένα δεν είναι πετυχημένη χρονιά. Για σένα είναι. Για μένα συμφωνώ, δεν είναι. Συμφωνώ ότι ναι. Πολλοί δυσκολεύονται ακόμα και αυτά τα 5 ευρώ, έτσι. Αν πας μια βόλτα στις καφετέρειες Σάββατο, Παρασκευή και Κυριακή είναι γεμάτες.
Τώρα πώς γίνεται να δυσκολεύονται να δώσουν τα 5 ευρώ και οι καφετέρες να είναι γεμάτες, Νίκο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κάνε δηλαδή μπορείς... Ναι. Κάνε μια παύση όσο θες, θα μιλήσεις, ναι. Έχουμε χρόνο. Εγώ, ναι. Δεν, εγώ σχολίασα, ήθελα να καυτηριάσω πιο πολύ. Τα σχόλια, δηλαδή ο καθένας που έγραφε την άποψή του, προσπαθούσε να τη δικαιολογήσει και να την περάσει στον άλλον ότι είναι η σωστή. Εγώ αυτό, ναι. Θέλω, αυτό, ναι. Θέλω να σχολιάσω, συμφωνώ, κατάλαβες. Συμφωνώ. Δεν σχολίασα. Εγώ θα πω, εγώ άκουσα να δεις κάτι. Λοιπόν, ναι. Εάν είχαμε έναν δυνατό επιχειρηματία, ναι. Θα ήμουνα και εγώ με την άποψη ότι κακώς βάζει 15 και δεν το κάνει 10. Νίκο, εσύ πιστεύεις ότι το έκανε, δηλαδή, ναι. Για εισπρακτικό χαρακτήρα. Εγώ νομίζω καθαρά το κάνει για εισπρακτικούς λόγους, καθαρά, γιατί... χρειάζονται πολλά χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγο θα αρχίσουν οι μεταγραφές. Ναι. Ο κόσμος θα αρχίσει να πιέζει να μείνει ο Ματέο, να μείνει ο Βέλεφ. Σωστό αυτό. Να μείνει ο Κουέστα, να μείνουν όλοι οι παίκτες. Ο Βέλεφ πιέζει εδώ και ένα μήνα, δύο για αυτό το θέμα. Έχει δίκιο. Ο Βέλεφ έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να φύγει, οπότε δεν πιέζει. Για ένα νέο συμβόλαιο. Εντάξει, για ένα νέο. Θα τον πουλήσει, Ζάχο. Αν έχει μια καλή πρόταση, μπορεί να τον πουλήσει. Φυσικά, όλοι πουλούνται. Ναι. Λοιπόν, πουλούνται, αλλά όταν. Κοίταξε, αυτό επειδή το ακούω πολύ, ότι όλοι πουλάνε και η Μπαρτσελόνα πουλάει και η Ρεάλ πουλάει. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα 150 τίτλους κάθε μία. Ο Άρης είναι άτιτλος 50 χρόνια. Ας μου φέρει πρώτα ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης ένα τίτλο, ένα κύπελο παραδείγματος χάρη, και μετά ας πουλήσει το Βέλεφ και τον Γουέστε και όποιον θέλει. Πρώτα θα μου φέρεις ένα τίτλο που ο κόσμος του Άρη διψάει για ένα τίτλο εδώ και 50 χρόνια, του χρόνου κλείνεις 50 χρόνια άτιτλος. Λοιπόν, κρατάς όλα τα εργαλεία, όλους τους ποδοσφαιριστές, τους βασικούς, τη βασική εντεκάδα, τους κρατάς και θα κάνεις και κάποιες μεταγραφές για να μπορέσεις να δώσεις αυτή τη μεγάλη χαρά στον κόσμο του Άρη. Έτσι, μετά από 50 χρόνια παρακαλώ. Λοιπόν, επομένως, για να μείνουν όμως όλοι αυτοί οι παίκτες, θα χρειαστούν μπικικίνια. Και μπικικίνια δείχνει ο Καρυπίδης ότι πολλά δεν έχει. Έτσι, καλά, γι' αυτό δεν νομίζω, δείχνει, το είπε ο άνθρωπος, γι' αυτό νομίζω ότι στηρίζεται πάρα πολύ στην αγάπη του κόσμου και την τρέλα του κόσμου προς την ομάδα. Και σου λέει ο κόσμος θα βοηθήσει. Τώρα, στο μόνο που συμφωνώ είναι ότι σε αυτό το τελευταίο match θα μπορούσε να το αφήσει ένα δεκάευρο, έτσι, σε αυτό που είπες εσύ δηλαδή, για να φανεί η εικόνα του, ωραία εικόνα του γηπέδου. Δηλαδή να φανεί το γήπεδο Ζήγκα, ότι δεν θα βρει την καρφίτσα, για να χειροκροτήσει ο κόσμος την προσπάθεια. Για μένα ήταν επιτυχία η Ευρώπη, γιατί έχει να βγει σε Ευρώπη, Ζάχο, 8 χρόνια, ήμασταν νέοι όταν βγήκαμε Ευρώπη. Όχι, και τα τελευταία 6 χρόνια δεν υπάρχεις, έτσι, αγωνιστικά δεν είσαι πουθενά. Νομίζω ήταν επιτυχία, ήταν πετυχημένη χρονιά. Βέβαια του χρόνου, πρόσεξε, του χρόνου η πέμπτη θέση και η τέταρτη ακόμα δεν θα είναι επιτυχία για μένα. Του χρόνου ένας θα πρέπει να είναι ο στόχος του Άρη, θα είναι η κατάκτηση του κυπέλου για μένα. Πρωτάθλημα δυστυχώς. Επιτυχία δεν μπορεί να είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Ο Άρης και τις προηγούμενες φορές, επαναλαμβάνω, σε πιο δύσκολα πρωταθλήματα προ-κρίσεως, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές που έπεσε όταν ανέβηκε δεν υπήρχε κρίση, έτσι. Με ομάδες που παίρναν τηλεοπτικά 2 και 3 εκατομμύρια, άρα πιο πλούσιες, άρα καλύτερες επιλογές, άρα καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Άρης, αν θυμάσαι, και τις δύο φορές, την πρώτη δε βγήκε τέταρτος και τη δεύτερη βγήκε πέμπτος. Άρα γιατί να είναι επιτυχία τώρα που βγήκε πέμπτος, δεν το κατάλαβα αυτό. Σε πιο εύκολο κιόλας πρωτάθλημα, από τη στιγμή που ο Άρης, και εσύ το ξέρεις και όλοι, το είχε το πέμπτο ή το τέταρτο μπάτζετ. Το πέμπτο νομίζω είχε. Γιατί είναι επιτυχία. Αλλά είχε μια ομάδα με 17-18 μεταγραφές και εκεί υπήρχε ένα ρίσκο. Αλλά έκανε αυτό κάτι το οποίο το είχε ξανακάνει. Αυτή ήταν η επιτυχία. Ναι, δεν έκανε κάτι το οποίο δεν το είχε ξανακάνει. Όχι. Άλλωστε και εγώ σου είπα στην πρώτη εκπομπή που κάναμε ότι το θεωρούσα αυτονόητο ότι θα βγει πέμπτο. Απλά το δύσκολο ήταν να δέσει αυτή την ομάδα. Είναι πολλά τα χρόνια, παιδιά, που ο Άρης λείπει από τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι 8 χρόνια. Σωστό. Είναι 8 ολόκληρα χρόνια που η ομάδα μας έπαιξε Ευρώπη. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρόνια. Και έπρεπε οπωσδήποτε η ομάδα φέτος να βγει στην Ευρώπη, έτσι. Αλλά του χρόνου, νομίζω, το θεωρώ δεδομένο ότι η ομάδα θα είναι πάλι στην Ευρώπη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε, για να πούμε την επόμενη χρονιά, ότι η ομάδα είναι πετυχημένη η χρονιά, να κλείσουμε τα 50 χρόνια και να κλείσουμε τα 50 χρόνια με ένα κύπελο, με ένα τίτλο. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, Ζάχο. Πρέπει η ομάδα να σηκώσει ένα κύπελο για τον κόσμο, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι δίπλα εξαιτίας του ανθρώπου αυτού που έχουν φέρει, ο οποίος ρίχνει πολύ χρήμα, έχουν ξεφύγει και πρέπει οπωσδήποτε και για τις νέες γενιές και για μας, πρέπει η ομάδα να σηκώσει ένα κύπελο. Οπωσδήποτε. Και ξαναλέω, δεν λέω πρωτάθλημα, γιατί για να πάρεις πρωτάθλημα χρειάζονται άλλα πράγματα. Τουλάχιστον ένα κύπελο το οποίο είναι, δεν θα το πω εύκολο, αλλά... Νομίζω ότι μπορεί η ομάδα του χρόνου, μπορεί η ομάδα με λίγο προσοχή και να ρίξει και μεγάλο βάρος στο θεσμό του κυπέλου από την αρχή, να πει ο στόχος μας είναι η κατάκτηση του κυπέλου. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για την επόμενη χρονιά. Είναι η κατάκτηση του κυπέλου. Και για να κλείσω το θέμα με τα εισιτήρια, δεν νομίζω ότι... Το ξεχυλώσαμε όμως, Νίκο, ναι, κατάλαβα. Ναι, να κλείσω το θέμα, σου λέω, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνεται για το 5 ευρώ τόσος δώρος.
Και είπα το λόγο και είπα για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνεται και γιατί το νούμερο, τα 5 ευρώ, είναι ένας καφές, ουσιαστικά 1,5 καφές είναι. Έτσι λοιπόν, κόβεις 1,5 καφέ μες τη βδομάδα και πας στο κύπελο. Για μένα, έτσι. Γιατί είπα, σου είπα και πριν, ότι ο επενδυτής μας, ο πρόεδρός μας, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Το σχόλιο μου ήταν, εγώ ήθελα να καυτηριάσω και το ξαναλέω, ότι βρήκαμε πάλι ένα θέμα, δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό, μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο. Να μην πω το έτσι, δεν μπορώ να φέρω έτσι ένα γρήγορο παράδειγμα. Γιατί μπορούσαμε πάλι σε δύο. Θα μπορούσαμε στρατόπεδα. Να πούμε γιατί έδωσε παράδοση η Λας Πάλμας για το Ματέο. Ναι, ο κόσμος του Άρη έχει μια συνήθεια να τρώγεται και μεταξύ τους να τρώγονται και αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Από όλα, μην βγάζουμε από την εποχή ακόμα το 7, το 6, το 7, το 5 ακόμα. Αν θυμάσαι από το 5. Λοιπόν, έχει ο κόσμος του Άρη αυτή τη συνήθεια να τρώγεται μεταξύ τους. Λοιπόν, τώρα η ομάδα δεν χρειάζεται να φαγωνόμαστε και να τρογωνόμαστε. Η ομάδα πέτυχε το στόχο της. Ο στόχος της ήταν φέτος να βγει στην Ευρώπη. Έτσι. Και ναι. Του χρόνου είναι να πάει ένα σκαλί παραπάνω και να πάρει το κύπελο. Για μένα. Έτσι. Έτσι. Αυτά, φίλε μου. Σε ποια θύρα θα είσαι εσύ τώρα την Κυριακή, δεν μας είπες, στα επίσημα. Εγώ Ζάχο, όπως γνωρίζεις, έχω διαρκεία στη 2. Ναι. Τη φετινή χρονιά και του χρόνου. Ναι, αλλά θα βρέχει, λέει. Θα βρέχει, λέει. Άρα την τελευταία φορά που έβρεχε, είδε στα επίσημα. Ίσως να βρέχει. Διάβασα τον καιρό, εδώ μεταξύ, δώσε τώρα πόσο γκαντέμιδες. Στο μάτσο με τον Ατρόμητο, που το γήπεδο θα είχε πάνω από 20.000, γιατί ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αφού αν κερδίζαμε θα ήμασταν τέταρτοι, ήταν το γόητρο, εντάξει. Και τέταρτος Ευρώπη και πέμπτος Ευρώπη, αλλά για μένα είναι το γόητρο. Λοιπόν, σε εκείνο το μάτσο έριξε, άνοιξαν ουρανοί. Και τώρα βλέπω μέχρι στο ίντερνετ και δείχνει την Κυριακή πάλι βροχές. Εντάξει, η φάση ποια είναι. Δείχνει μέχρι τις 3-4 η ώρα ότι είναι καλός και μετά χαλάει. Φοβερό. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει. Εγώ το πάτησα και λέει: όσοι πάτησε το Χαριλάου, πάρτε αδιάβροχο. Έτσι έγραφε. Φλαράκι, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, δηλαδή τόσο γκαντέμιδες είμαστε και σε αυτό το θέμα. Ενώ την προηγούμενη Κυριακή που είχαν τα πανηγύρια οι άλλοι, χαρά Θεού, έτσι. Άστα να πάνε μπάνε. Okay. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Γεια σου, Νίκο, γεια. Ευχαριστούμε, Μπουγατσόφ. Εσκομπαδόρ. Εσκομπάρ. Λοιπόν, καλά τα είπε ο Νίκος. Επαναλαμβάνω, γιατί το πήγαμε και να κάνουμε. Και αυτό στάθηκε σε αυτό που είπες εσύ, έτσι. Ναι, να είναι γεμάτο το γήπεδο. Ναι, μα όλοι, ο σκοπός είναι αυτός. Έτσι. Και έχει δίκιο, διότι. Εντάξει, ο Νίκος πάντα έτσι προσθέτει λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν είχε 20.000 με τον Ατρόμητο και παραπάνω, όπως είπα, νομίζω από 15 θα είχε σίγουρα πάνω από 15. Έτσι, και έκοψε πολύ κόσμο η βροχή εκείνη την ημέρα. Και φυσικά ήταν και ένας από τους παράγοντες που χάσαμε, θεωρώ εγώ. Λοιπόν, αλλά είπαμε να κάνουμε ένα σχολείο και το τραβήξαμε πιο πολύ. Βγήκε και ο Νίκος, ακούσαμε για τη δική του άποψη. Θα πάμε, Χρήστο, στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε. Για το παιχνίδι που έρχεται. Καλά, για το παιχνίδι δεν νομίζω μπορούμε να πούμε. Δύο-τρεις ειδησούλες για το Βέλεθ που από ό,τι βλέπω μπήκε αυτό το παλικάρι, να πούμε. Μεγάλο κτίνος, έτσι. Θλάσσιος προς αγούς και μπήκε, λέει, έβγαλε μερική προπόνηση. Εντάξει. Ναι. Κτίνος, μεγάλο. Και εγώ έχω θλάσσι, πώς λέγεται αυτό που είπες. Κλάση, έχεις όχι θλάσσι. Τι είναι αυτό. Πώς το είπες. Βουβονοκύλη. Βουβονοκύλη. Πιθανότατα βουβονοκύλη. Πού να φας τη γλώσσα σου, κατσίκι. Θα πούμε για την Ευρώπη, για να μην νομίζουν ότι βγήκαμε. Αυτό που εννοεί ο κόσμος είναι για τους ομίλους, έτσι. Σωστά. Θέλω έτσι να λίγο πιο πολύ για την επόμενη χρονιά να πούμε, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν είναι νωρίς. Πεις... Σε δύο μήνες θα πρέπει να μπεις για προετοιμασία. Νωρίς, αλλά πρέπει από την άποψη ότι ακόμη δεν έχουμε. Ακούγονται κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε βάση τώρα στα. Αυτοί οι δύο μήνες θα περάσουν χωρίς να το καταλάβεις. Οπότε. Ναι. Όχι, δεν είναι λέω καλά. Όσον αφορά. Βγαίνουν ήδη οι ειδήσεις για το σχεδιασμό, για ποιες θέσεις θέλουμε, ποιες θέσεις πηγαίνουμε. Κάποια ονόματα βγαίνουν που συνήθως τα ονόματα στον Άρη, όταν ακούμε ονόματα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, δεν επιβεβαιώνονται και πολύ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αυτό είναι καλό. Ναι, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε λίγα ακόμη πραγματάκια. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές φυσικά. Το 23-12-87 και 3-8 θα είναι στη διάθεσή σας, όπως και το 69-45-287 και 3-8. Νίκ Λαμπρούλη, άσε την Μπέμπα και άκου την εκπομπή. Α, έτσι, έτσι. Πάμε. Για Αγγελόνια, τι για Αγγελόνια. Για πες. Με αυτές παίξαμε. Α, βλέπεις 10, την πορεία. Ναι, την πορεία. Δύο προκριματικούς γύρους. Ναι, βλέπεις την πορεία. Για Αγγελόνια και. Γιατί κάναμε λίγο έτσι μια αναδρομή σε ποιες ομάδες απόκλεισε ο Άρης για να μπει στους ομίλους, έτσι. Τις χρονιές που μπήκε στον όμιλο. Διότι, επαναλαμβάνω, μην ξεχνάμε ότι, όπως είπε και ο Αντώνης και ο Μπουγατσόφ, ότι έχει πολλά χρόνια ο Άρης να παίξει και πάντα η βαθμολογία μετράει, δεν νομίζω να έχει αλλάξει αυτό, πάντα την τελευταία πενταετία τι έχεις κάνει. Έτσι παίρνεις τους βαθμούς και ανεβαίνεις και μπορείς να παίξεις. Μετράει η τελευταία πενταετία. Ναι, και μπορείς να παίξεις με πιο ασθενέστερους αντιπάλους, αν βέβαια τα αποτελέσματά σου είναι καλά και παίρνεις βαθμούς στην Ευρώπη. Άρα ο Άρης ξεκινάει από το απόλυτο μηδέν. Αυτό βέβαια δεν λέει και πολλά πράγματα για μένα. Αν έχεις καλή ομάδα,
Λογικό είναι, γιατί τώρα διαβάζαμε και τους... Θέλει να έχεις πολύ καλή ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Και όταν είχαμε καλή ομάδα, δεν μπαίναμε εύκολα στους ομίλους, έτσι. Ειδικά όταν παίξαμε και με τη Σαραγώσα, που ήταν εκείνες τις χρονιές, ήταν μεγαθύριο στην Ισπανία η Σαραγώσα, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Εκείνη τη χρονιά όμως, ναι, το 7 έπαιξες μόνο με τη Σαραγώσα. Ναι. Ένα μάτς, δεν είχαμε παίξει άλλο πριν νωρίτερα. Νομίζω είχαμε παίξει κι άλλο. Δεν μπορεί να παίξαμε. Μετά νομίζω μπήκε στους ομίλους. Ναι, πριν τη Σαραγώσα δεν παίξαμε, δεν μπορεί. Είχαμε παίξει. Δεν γίνεται. Ένα προκριματικό δώσαμε και μπήκαμε στους ομίλους, λίγο δύσκολο. Είπαμε, έχω καλή μνήμη, αλλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι κιόλας. Νομίζω έναν δώσαμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να παίξαμε μόνο ένα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θέλω να διαβάσω λίγο και αυτό και θα πούμε έτσι και για, για το μέλλον της ομάδας, για την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά... Με Μπάγεβιτς ήταν, έναν δώσαμε. Με τη Σαραγώσα μόνο. Μόνο με τη Σαραγώσα, ναι, δώσαμε. Και μετά παίξαμε, μπήκαμε με Ερυθρό Αστέρα, Μπράγκα. Και Μπάγερ. Και Μπάγερ. Και Μπάγερ. Το χ, το χ να πάει να. Ναι. Που λέω στο. Ήσουν... Διπλό, γιατί θα τρελαθώ. Ήσουν στο Μόναχο. Ο... Και εσύ ήσουν... Η Όλγα, η Εύα την περισσότερη ώρα στην τουαλέτα. Είχε πάρει αγκαλιά ένα καλοριφέρ. Γκλουβάιν, Βούρς και καλοριφέρ. Ναι, ξέρεις όμως τι ωραία που περνούσαμε. Εσείς έξω κλαίγατε, εμείς μέσα. Όχι, καθόλου δεν κλαίγαμε. Μπήκε στην τουαλέτα στο 1-0 και το βγήκε ήταν 6. Και βγήκε και λέω, τι γίνεται, είμαι σε άλλο γήπεδο. Ναι, εντάξει. Είχε λίγο κρύο, έτσι. Πόσο, μείον 12, 13. Είχαμε μείον 12. Μείον 12 και καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, μου στείλε εδώ ο φίλος ο Γιάννης να είναι καλά. Έτσι θα ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, δεν γίνεται με παιδιά. Τώρα θα μου πούνε οι αγαπητοί συμπολίτες, επειδή λέμε λίγο ή πολύ για το κόμμα αυτό, για το ΣΥΡΙΖΑ. Στο πολιτικό θα το πάμε, τι να κάνω. Έτσι, έστειλε το άλλο. Είναι μια ωραία, ναι. Ναι, ναι. Είναι από το. Κάτσε, είναι του Όφη αυτό το site. Γεντικουλέ.gr, ναι. Γεντικουλέ.gr. Γεντικουλέ.gr. Εντάξει, δεν πιστεύω να υπάρχουν πάνω από 100 χτυπήματα. Τα κρίσαμε. Δεν νομίζω λίγο. Τέλος πάντων, κάνει ο Πρωθυπουργός κάνει μια. Ναι, όχι, το ρεπορτάζ διαβάζουμε. Ρεπορτάζ. Αν θέλει να το ποστάρω στο. Να πούμε ότι υπάρχει στον τοίχο μου. Το πώς εκπομπής, όποιος θέλει μπορεί να γράψει την άποψή του, θα τη διαβάσουμε, να τη σχολιάσουμε. Υπάρχει το σχόλιο ότι ο Πρωθυπουργός είναι στην Κρήτη και συναντήθηκε εκεί, τώρα δεν ξέρω, στο Ηράκλειο είναι, προφανώς. Και συναντήθηκε, δεν ξέρω, πίνει κάπου, τι πίνει, ξέρω εγώ, ούζο, ρακί, πώς θα λένε οι κρητικοί. Κότσι, τι πίνει ρε, κότσι. Λοιπόν, και βρέθηκε ο Σαμαράς. Όχι ο Σαμαράς ο πολιτικός, ο ποδοσφαιριστής. Αυτός δεν παίζει πουθενά. Ο Γιώργος Σαμαράς. Δεν παίζει. Τελευταία στη Β' Εθνική Τουρκία ήταν τελευταία φορά μαζί με το Σιφάκη στην ίδια ομάδα. Γι' αυτό το Σαμαρά. Αλλά με προσοχή, αυτός που έβαλε τον γκολ και προκριθήκαμε στο Μουντιάλ. Τι θέλει αυτός πάλι. Ναι. Τέλος πάντων, για να μην σας τσιπρίζω και πολύ πολύ, τον είδε και τι τον είπε. Ρε παιδιά, τι μπορεί να τον είπε. Τι είναι. Αλλά... Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Μικρό το γεντί κουλέ για τον Όφη. Όχι, ρε φίλε. Είπαμε, η πολιτική, εντάξει, καταλαβαίνω, εκλογές έρχονται. Εντάξει. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα φέτος εισιτήρια Ζάχου στη Β' Εθνική? Στη Β' Εθνική. Εκεί ξέρω. Που θα πάει ο Όφη τώρα δηλαδή. Η Δόξα Δράμας. Η Δόξα Δράμας ήταν πρώτη σε εισιτήρια. Βεβαίως. Άντε ρε. Πόσα είχε, 1000, μέσο όρο. Τέλος πάντων. Εντάξει, λέμε ότι οι πολιτικοί έρχονται και εκλογές θα πούνε ρε παιδί μου και την υπερβολή. Αλλά να λες ρε φίλε, είναι μικρό το γιατί κουλέ για τον Όφη. Να, το άκουσε και ο Σαμαράς και έπεσε κάτω από τα γέλια. Λες όνα, γελάει στη φωτογραφία. Έχει προφανώς μείνει άναυδος, έχει μείνει άναυδος. Και τι του είπε, κάτσε. Δεν γινόταν. Ο Αλέξης Τσίπρας ρώτησε τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφη ο Σαμαράς, για τη χωρητικότητα του γιατί κουλέ. Για το πόσο κόσμο χωράει το γήπεδο του Όφη. Ο Πρωθυπουργός σου είπε στον Γιώργο Σαμαρά πως το γήπεδο είναι μικρό για μια ομάδα με την ιστορία και το μέγεθος του Όφη. Πού να χωρέσει τόσο κόσμος μέσα στο γήπεδο, τόσο λίγος κόσμος. Τόσο πολύ κόσμο, συγγνώμη. Μπράβο, ρε Τσίπρα, δηλαδή συγχαρητήρια. Τι να πω. Μπορεί να είναι και ρακάκι, ναι. Μπορεί να είναι και νούμερο για επιθεώρηση αυτό. Λοιπόν, καλά κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη, φίλτατε. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 38, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Όποιος θέλει να συμμετάχει σε αυτά που λέμε, στις απόψεις μας, σκέψεις μας, είναι να πει κάτι διαφορετικό. Για το τελευταίο μάτς είπαμε, τα εισιτήρια το εξαρτήσαμε. Τα εισιτήρια, ναι, παίζει λίγο τις τιμές, λίγο, γιατί να τις πούμε λίγο. Στα πέταλα είναι 15 ευρώ, θύρα 2 20 ευρώ, στην 9 είναι 25, στα επίσημα 30 και στα VIP είναι 50. Να πούμε σημαντικό για τους κατοίκους εισιτηρίων διαρκείας της θύρας 6, επειδή γίνονται εργασίες εκεί πέρα και μεταφέρονται τα δημοσιογραφικά, θα γίνεται η είσοδος από τη θύρα 4. Έτσι. Ναι, η λογική λέει ότι αυτό εσύ δεν το πρόλαβες βέβαια, τώρα σου κάνω έτσι και λίγο μαθήματα. Με βάση τα προβλήματα, ειδικά στα ντέρμπι που υπήρχε πάρα πολλούς κόσμος για τη θύρα 1, η λογική λέει ότι. Όχι, η λογική λέει, ήδη ξεκίνησαν και τα έργα, αφού τα είδα σε φωτογραφία. Στην Παναστασίου βάζουν τουρνικέ στην 1. Παλιά, γι' αυτό σου λέω δεν το πρόλαβες, από εκεί έμπαινε η θύρα 1. Δηλαδή είχε 2, βέβαια. Ναι. Έμπαινε και από εκεί.
Και μάλιστα ήταν οι πρώτες θύρες που άνοιγαν για τους τεταρτάκηδες, τους τελευταίους, οι λεγόμενοι εφοπλιστές. Όταν άνοιγαν οι εφοπλιστές, μπαίνουν οι εφοπλιστές τελευταίο τέταρτο, πρέπει που άνοιγαν οι πόρτες τζάμπα να μπεις. Κατάλαβες. Το κατάλαβες. Βέβαια αυτή η θύρα που ανοίγει τώρα και πέρα σε κάτι μάτς στυλ ΠΑΟΚ, καμία αστυνομία πάλι καλή τα καλά που έκανε στο παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ θα είναι άχρηστη. Δεν θα μπορεί. Καλά, μετά στο τελευταίο Όχι, δεν θα είναι άχρηστη. Ναι, σου λες για να μπει. Πού να τους βάζουν απ' αλλού. Να κλείσουν όλη τη Χαϊλάω για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να τους μπαίνουν απ' αλλού. Φίλε, μπορεί να υπάρχει κι άλλη. Όταν κάνουν κι άλλη. Είναι γεγονός ότι λόγω του τουρνικέ υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Κάτσε, ο ΠΑΟΚ φέτος μπήκε από τα επίσημα. Στα επίσημα ήμουνα. Ποια επίσημα ρε Σιζάχο, αφού κλείσανε όλοι οι Παπαναστασίου για να μπουν από μπροστά οι παίχτες. Συγγνώμη, εγώ είδα τον. Ένα λεπτό. Που σε κάθε παιχνίδι. Ήταν ο Σαββίδης που είχε. Ο ιός μπήκε από μπροστά. Μπήκε από. Την ομάδα λέω εγώ, για την ομάδα ναι, ήταν μαζί με την ομάδα. Γι' αυτό και έκλεισε όλο το τετράγωνο. Τώρα, ήταν δεν ήταν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κλείσε το τετράγωνο. Ομάδα, λέω, για την ομάδα νομίζω ότι κλείστηκε και, και η κλούβα στη, ναι, στο στενάκι εκεί πέρα και έγινε χαμός. Ωραία. Λοιπόν, θα ανοίγει. Και... Είναι μεγάλη ανάσα. Εδώ βλέπεις ότι όταν ανοίγει η θύρα 4, η θύρα 4 είναι αυτή που δεν βλέπουν καλά οι παοξίδες. Ναι. Η πλάγια. Μόνο οι παοξίδες. Ναι. Όταν ανοίγει αυτή η θύρα για να μπουν τα εισιτήρια από εκεί, γιατί δεν έχει τουρνικέ ακόμα. Αδειάζει πολύ ο χώρος. Υπάρχει ομαλότητα στη ροή. Καλά, δεν θα μπαίνουν οι παοξίδες. Δεν έρχονται στο Χαριλάου όπως και εμείς. Να σου πω ότι όταν ανοίγει η θύρα 4 στο Χαριλάου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον, ναι. Τουλάχιστον στη θύρα 1. Ναι. Αυτό είναι λογικό. Εξάλλου δεν νομίζω και φέτος, αν πάρουμε με γνώμονα τη φετινή χρονιά, δεν νομίζω. Ποιοι οπαδοί ήρθαν στο Χαριλάου. Ποιοι ήρθαν. Πανετολικοί 5 άτομα, τι τους βάλανε εκεί πέρα. Ναι, ήρθαν οι Πανετολικοί. Ναι, 5 άτομα. Πού πήγαμε εμείς, αυτοί ήρθαν σε εμάς. Οι Λαμιώτες δεν νομίζω να ήρθανε. Ποιοι Λαμιώτες. Οι Πανιώνοι ήρθανε. Οι Πανιώνοι, σοβαρά. Βέβαια. Έχει πιάσει η κόρη μου συνομιλίες. Οι Πανιώνοι. Ναι, βέβαια. Μπράβο. Ωραία. Δηλαδή, όποιες ομάδες ήρθαν πήραν διπλό, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ναι. Και με Πανιώνιο και με Πανετολικό. Εν τω μεταξύ, έχω πάει τρίτο. Θα πάω εγώ στα επίσημα. Θα πάω με τον φίλο μου από τη Νέα Υόρκη, τον Τζίμι. Όταν έρθει ο Τζιμάρας. Είναι εδώ ο Τζίμι. Σοβαρά. Ήρθε για τις γιορτές και θα πάμε στα επίσημα. Τρία μάτς πήγα στα επίσημα φέτος. Τρία μάτς. ΠΑΟΚ, Ατρόμητο. Μηδέν. Πανετολικό. Μηδέν. Μηδέν. Βέγκο. Τρία στα τρία. Βέγκο. Μηδέν 7. Λοιπόν, άρα να σχολιάσουμε λίγο. Τα παιδιά δωρεάν, έτσι. Τα παιδιά, ναι, το διάβασε αυτό. Διάβασε και το τέτοιο, είπε και τις τιμές. Εντάξει, βασικά για να το κλείσουμε και το θέμα, από το να πας στη θύρα 1, τουλάχιστον για μένα, δίνεις άλλα 5 ευρώ και πας στη θύρα 2. Ειδικά αν έχει καλό καιρό, 15 ευρώ με 20, νομίζω αν πέσει τη διαφορά. Όσον αφορά τις δύο θύρες, έτσι. Με αυτή τη λογική, μπορεί να βάλεις και άλλα 5 και να πας. Για να πας στα επίσημα. Λοιπόν, λέω να κοιτάξουμε λίγο, να σχολιάσουμε, Αντώνη, όσον αφορά την επόμενη χρονιά, το τι θεωρείς εσύ σημαντικό να γίνει, και δεν μιλάω φυσικά όσον αφορά πρώτιστα, δηλαδή το αγωνιστικό είναι αυτό που φαίνεται, έτσι. Δεν ξέρω αν θεωρείς εσύ ότι ο Άρης υστερεί σε κάτι όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, αυτό που λέγαμε πέρσι, ότι η ομάδα πρέπει να στελεχωθεί, λέγαμε πέρσι, τέτοιο καιρό, έτσι. Όταν μου είπες, τελειώσει... μου είπες τι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Ναι, ναι. Εάν δεν έχει γίνει ακόμα, είναι ανησυχητικό. Ναι, καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Μέσα στην ΠΑΕ δεν είμαστε έτσι, ούτε εγώ ούτε εσύ. Είναι ό,τι μόνο ακούμε, δημοσιογράφοι. Ό,τι ακούμε. Ναι, θεωρώ, αν σε έχει πέσει κάτι στην αντίληψη, από όλη τη λειτουργία της ομάδος, γιατί όταν υπάρχει ένα πρόβλημα φαίνεται. Μπορεί να μην φαίνεται στα γραφεία, φαίνεται όμως και βγαίνει έτσι. Φαίνεται. Τη χρονιά. Οι ελλείψεις φαίνονται παντού. Ωραία. Λέγαμε πέρσι, για να ολοκληρώσω την ερώτηση, λέγαμε πέρσι ότι τέτοιο καιρό, όταν η ομάδα είχε και μαθηματικά κλειδώσει την άνοδο, έτσι 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος, λέγαμε και ήταν λίγο φαϊνότερο ότι έπρεπε να στελεχωθεί η ομάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη. Θεωρείς ότι αυτό έγινε? Όχι. Εκτός από τον τεχνικό διευθυντή που πήρε το Διαμαντόπουλο, πολύ ψηλά πράγματα, τα οποία δεν τα βρήκε μπροστά του ο πρόεδρος, ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί η χρονιά ήταν πολύ light φέτος, θέλω να πω, δηλαδή δεν... Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και δεν τα βρήκε μπροστά του. Βέβαια, τα βρήκαν οι φίλαθλοι μπροστά τους, όσον αφορά την Μπουτίκα, ας πούμε, η οποία είναι ανύπαρκτη. Είναι. Όντως. Είναι ανύπαρκτη, δηλαδή από εκεί χάνει πολλά έσοδα η ομάδα. Να τα λέμε, να μην τα κρύβουμε, ναι. Αυτά, η ομάδα, νομίζω τα ξέρουν, έτσι. Άλλο να το άκουσε. Το ξέρει αυτός που πάει στην Μπουτίκ. Το ξέρετε, μπορεί ο άλλος που είναι ο Αριανός στο Κυλικής παραδείγματος χάρη να μην το ξέρει αυτό. Στην Ξάνθη, κατάλαβες. Όταν θα θελήσει να πάρει κάτι, ένα δώρο κτλ., το μαθαίνει και αυτός. Είναι φτωχή τέλος πάντων σε προϊόντα. Δεν θα έλεγα φτωχή, είναι ανύπαρκτη για μένα ακόμα. Εντάξει, κάποιες στιγμές ακούγαμε ότι το πήρε η Nike, μετά δεν το πήρε η Nike. Ναι. Θα το δουλέψει η Nike, δεν θα το δουλέψει η Nike. Μην ξεχνάμε, πρόσεξα, θα κάνω έτσι μια αναγωγή στο παρελθόν.
τη χρονιά, γιατί Ευρώπη θα παίξουμε και μπορεί να αποκριθούμε, βέβαια, να μην μπούμε στους ομίλους, μπορεί και να μπούμε, έτσι. Αν θυμάμαι καλά το νούμερο, γιατί σε αυτά είμαι καλός, θυμάμαι ότι η Άρης Εμπορική, τι ήτανε, η μπουτίκ, ναι, ναι, και το sports cafe. Και, και το mobile, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το mobile, τι τζίρο να έκανε το mobile. Θυμάμαι ότι η Άρης Εμπορική είχε φτάσει τζίρο 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι, δεν ένα νούμερο. Εντάξει, το βάζω. Τότε μπουτίκ ήταν. Εντάξει, ήταν. Θέλω να σου πω ότι ο Άρης έπαιζε Ευρώπη, υπήρχε κόσμος, αγόραζε. Ναι, εννοείται. Μα τότε μπουτίκ είχε πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι είναι έσοδα, συγγνώμη, τεράστιο νούμερο. Είναι τεράστιο νούμερο. Τώρα είναι πιο μεγάλο. Γιατί τώρα υπάρχει και τώρα κρίση, η δίψα είναι πιο μεγάλη του κόσμου. Σωστό. Δηλαδή χάνονται πολλά έσοδα από την μπουτίκ. Δεν ξέρω, ναι, το καθεστώς στο οποίο λειτουργεί. Έτσι, δεν το ξέρω. Είναι κάτι που νομίζω. Δεν το ξέρουμε. Μας είχαν πει, σου λέω, άλλα στην αρχή, άλλα ακούγονται τώρα. Δεν ξέρω. Ναι, είναι κάτι το οποίο. Γιατί διάβασα ότι λογικά μετά το τέλος του πρωταθλήματος θα δώσει μια συνέντευξη τύπου, κάπως έτσι. Καλό θα είναι να ερωτηθεί. Καλό θα είναι να ερωτηθεί. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Βέβαια, καλό είναι, επιβάλλεται. Έρχεται να καλοκαίρι, μετά είναι η σχολική χρονιά. Είναι πράγματα που φέρουν έσοδα στην ομάδα και δεν υπάρχουν στην μπουτίκ. Άκουσα, Αντώνη, εδώ τώρα είναι αυτό καλό τέτοιο. Πώς το είπες, καλό είπες. Δεν είναι καλό να ερωτηθεί. Είναι επιβάλλεται. Ναι, επιβάλλεται να ερωτηθεί. Ο δημοσιογράφος, και συγγνώμη, γι' αυτό είναι. Μπορεί για κάποιους να μην είναι μείζον θέμα, αλλά είναι. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Ένα καλό που έγινε είναι ότι άνοιξε το sports cafe. Ένας χώρος που ζητούσε ο κόσμος, ένα στέκι υπάρχει να πηγαίνεις να βλέπεις το γήπεδο, το σπίτι σου. Είναι πολύ καλό που έγινε. Μπράβο στον άνθρωπο που το έκανε, που έβαλε λεφτά. Ελπίζω να πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει ο άνθρωπος. Επειδή το ψιλοξέρω το θέμα, αυτοί οι χώροι δημοπρατήθηκαν και τους πήρε, ναι, ο άνθρωπος. Με διαγωνισμό, ρε παιδί. Ναι, ναι, τους πήρε ο άνθρωπος, ναι, που έκανε και τις σουίτες. Νομίζω, ναι, είναι ίδιος, ναι, δεν θυμάμαι το όνομά του. Λαζαρίδης, νομίζω. Ναι, είναι. Ναι. Υπήρχαν προσφορές και η μεγαλύτερη ήταν η δικιά του. Και το νούμερο, αν. Φυσικά δεν ανοίξαμε εμείς τους φακέλους, δεν ξέρω πώς γίνονταν αυτό. Το νούμερο ήταν. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το θεώρησα και υπερβολικό. Μπράβο. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, δεν ξέρω πόσα έδωσε. Αν ήταν ένα, αυτό που έμαθα, ένα μεγάλο μπράβο, ναι, χρειαζόταν αυτός ο χώρος, τέλος. Έτσι, έτσι. Τέλος. Να λέμε και τα σύν και τα πλήν. Και για τους ποδοσφαιριστές και για όλα. Γίνανε τα έργα στο Ρήσιο. Πολύ σημαντικό. Ναι, εσύ έχεις πάει στο Ρήσιο, εγώ δεν έχω πάει. Έχω πάει πέρσι. Ναι. Πήγαμε τα παιδιά για να χαιρετήσουν τους παίκτες. Με τον Μπράνισλαβ τον Νίκη, τότε μας έκανε τη χάρη το παιδί και μας πήγε εκεί πέρα για να δουν τα παιδιά. Ναι, θυμάμαι, με τον Νίκη, μπράβο, έτσι έκανες και παρέα. Αν μας ακούει την αγάπη μας. Ναι, ο μπαμπάς ήταν καλός, ναι, ποδοσφαιριστής. Αυτός όχι τόσο πολύ. Εμένα ήταν καψούρα μου. Ήταν καψούρα μου. Εντάξει, άμπαλος. Εντάξει, πήρας. Άμπαλος. Ήταν αμυντικό χαφ. Είναι μεγάλος, εντάξει. Λοιπόν, το Ρήσιο ήταν απελπιστικό. Σε απελπιστική κατάσταση. Σε απελπιστική κατάσταση. Χορεύαν τα ποντίκια, ναι, τι κάνανε. Ήταν απελπισία, τέλος. Άστο. Πάρτε κατσαρίδες. Ο κεραυνός ριζών εκεί στο χωριό μου, ναι, καλύτερα, είχε καλύτερα ποδητήρια. Τώρα πώς είναι, εφόσον άλλαξε. Από τις φωτογραφίες που είδαμε, γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα, ναι, να πάω. Εντάξει, και οι παίκτες που το λένε, αλλά και όλοι. Εντάξει. Καμία σχέση. Ωραία. Και συνεχίζει. Ωραία. Και φτιάχνεται, έτσι, γιατί το χορτάρι εκεί θέλει αλλαγή. Θέλω να πω ότι γίνανε έργα. Πέσανε πολλά λεφτά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο κύριος ο ίδιος ο Παντζατζίτης που κάνει τα έργα. Έτσι. Το βέβαια, λέω. Τώρα θέλω λίγο να γίνω τέτοιος και δεν μπορεί να πει κάποιος. Να πει πάλι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι πάλι στη Μίλα και στο τέτοιο. Το Ρήσιο, ξέρεις ότι το Ρήσιο. Δεν είναι δικό του. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Ρίχνει λεφτά, φτιάχνει, ναι, ένα χώρο. Ό,τι και να ρίξε. Κοίταξε, εγώ. Δεν ξέρω. Το Ρήσιο αυτή τη στιγμή δεν είναι του Άρη. Πιστεύω είναι ότι από πίσω κάτι υπάρχει. Δεν μπορεί να το κάνει έτσι, να ρίχνει τόσα λεφτά. Αν το κάνει, είναι μεγάλο ρίσκο. Καλά, έτσι, σίγουρα. Άκουσε με. Κάτι υπάρχει, δεν γίνεται. Ναι, όντως. Σε αυτό που λες, έχεις δίκιο. Έστω μία, δηλαδή, αν φτιάξει και το χορτάρι, γίνεται παλάτι. Μου θύμισε τον Λάσκαρη που έκανε στο Παλέντε Σπορ, που έκανε τα αποδυτήρια και και τις τουαλέτες, ναι, και, ναι, και τα καθισματάκια που, ναι, άλλαξε, ναι, σε δημοτικό, ναι, γήπεδο. Έτσι. Εντάξει, γίνανε και τα αποδυτήρια που είπε στον Νιάσκη, είπε αποδυτήρια, γίνανε και τα αποδυτήρια, γενικά έχουν πέσει λεφτά. Και οι σουίτες, ναι, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δρομολογηθεί και το εσωτερικό της ΠΑΕ, σαν στελέχωση. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις μόνο το Διαμαντόπουλο και το Κορτσίδα, δηλαδή. Ναι. Θέλει πράγματα. Ωραία. Θέλει marketing. Οπωσδήποτε, όπως λέει και ο Χρήστος Τσαλτίδης, πρέπει να μπει χορηγία στη φανέλα. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, αυτό είναι, τώρα, αυτό είναι, πιστεύω, του χρόνου με τον Άρη στην Ευρώπη, και σίγουρα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά και μόνο δεν και από την παρουσία και του κόσμου και του ονόματος του Άρη. Έτσι. Γενικά θέλει στελέχωση, πάει. Και αν θα μπει στους ομίλους, που φέτος, από ό,τι άκουγα σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, ναι, να πω την αλήθεια, αναβαθμίζεται κατά 20-30% του Europa League. Και, ναι, με το που μπαίνει στους ομίλους παίρνει 7 εκατομμύρια. Περισσότερα χρήματα πέφτουν, ναι, και αναβαθμίζεται. Εγώ άκουσα το νούμερο 7 εκατομμύρια αν θα μπει στους ομίλους.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι πολλά ναι. τα λεφτά. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να πας έτσι. Θέλεις ελέγχωση. Ναι. Πιστεύω να το έχει κατά νου. Νομίζω θα έχει βρει τους ανθρώπους. Κάτι ακούγεται Ευχαριστέα. Κάτι ακουγόταν για Μιχαλίτσιο. Τώρα δεν ξέρω. Mm. Αλλά πρέπει να στελεχωθεί. Να βρει άξιους ανθρώπους. Να στελεχώσει την ομάδα. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί, σίγουρα... δεν μπορεί να τα κάνει όλο αυτός. Σίγουρο. Και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Και με τα μέσα. Τόση ώρα ξεκίνησαμε για τη συζήτησή μας και λέγαμε για διαδίκτυο και γενικά. Που εκεί ο Άρης μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ανύπαρκτος, έτσι. Παίζει τεράστιο. Βέβαια, τεράστιο. Βέβαια. Τώρα βέβαια είδα κάποια σε σιγά λίγο. Σιγά, ναι, δίλα ναι. βήματα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δύο άτομα που χειρίζονται τα social media και βλέπω και τα βιντεάκια και οι παρακάμερες. Και πρέπει να τελειώσει βέβαια και ναι. το ρίσιο γιατί είναι εικόνα για τους παίκτες που έρχονται. Έτσι. Πλέον δεν θα έρχονται παίκτες αυτοί που έρχονται, θα έρθουν μεγαλύτερη συμβέλεια παίκτες. Και η εικόνα του σωματείου, η εικόνα των εγκαταστάσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι καλό και είναι σωστό σε σωστή κατεύθυνση που γίνονται. Βέβαια, σε συνάρτηση πάντοτε με το αγωνιστικό, έτσι. Ναι, βέβαια, καλά, αυτό είναι το πρωτεύον, έτσι. Ναι. Διότι μπορεί... και... τώρα πες. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο πρωτεύον, αλλά τέλος πάντων. Και τα δύο είναι. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Και το ένα τραβάει το άλλο. Νομίζω ότι ο γραφικό σχεδιασμό έχει ήδη ξεκινήσει προπολού. Μένει να ανακοινωθεί και η επέκταση συνεργασία με τον Διαμαντόπουλο, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό έτσι. Αυτό είναι το επόμενο που θα ρωτούσα και να. Και βλέπω 9.30 δεν πειράζει, το ξεκινήσουμε λίγο. Είναι το επόμενο που θα ρωτούσα είναι ότι βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια, μην πω περισσότερο. Η μνήμη μέχρι εκεί φτάνει τουλάχιστον, η πρόσφατη. Ο Άρης να κάνει κινήσεις πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή βλέπουμε. Για ένα παίκτη που μας ενδιαφέρει που δεν είναι δικός μας, για τον Ματέο Γκαρσία, ότι υπάρχουν, πηγαίνουν ταξίδια, κάνει ράνι. Βλέπουμε παίκτες που τους είχαμε βολιδοσκοπήσει να πηγαίνουν. Λένε ότι μετά τον Γκαρσία στην Ισπανία πετάχτηκε, ξέρω εγώ, κάπου Σκωτία για ένα μάνατζερ, κάτι τέτοιο. Λέγονται πολλά. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Το ότι λέγονται, εμείς βλέπουμε ότι πάνε οι άνθρωποι. Το ότι λέγονται μπορεί να λέγονται και μπορεί να είναι και πολύ καφενιακού χαρακτήρα όλα αυτά. Εμείς βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις όσον αφορά, δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε, ας το πούμε, επιτελείς του Άρη, πηγαίνουν. Ο κ. Διαμαντόπουλος. Ναι. Βλέπουμε κινήσεις οι οποίες γίνονται όσον αφορά τη στελέχη της ομάδος από πολύ νωρίς. Αυτά δεν τα βλέπαμε τα πράγματα. Ναι, θα τον πάρουμε το φίλο. Ας τον ακούσουμε όμως. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 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 Το όνομά σου, αν θέλεις. Νίκος. Έλα, Νίκος, σε ακούμε. Παιδιά, βέβαια, σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Όσον αφορά τους Έλληνες. Οι παίκτες οι οποίοι στο μέσο της χρονιάς αναφερόντουσαν ψάχτε βέστε ομάδα, ναι. ανεξάρτητα από την κλίση ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το πώς καλείται και γιατί καλείται. Τα παιδιά δεν είναι έτσι για την τάξη του Άρη, για τη δυναμικότητα του Άρη, αν πούμε ότι βλέπουμε από την πέμπτη θέση και πάνω. Νομίζω, Νίκο είπαμε λίγο, δεν σας συγκροτώ. Ναι, Νίκο, νομίζω ότι αυτό... Όσον αφορά τις προσαφαιρέσεις, θα γίνει με το. Δηλαδή, έχουμε Κυριακή μάτς. Δεν μπορεί να γινόταν νωρίτερα. Την Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Νομίζω από εβδομάδα όλα αυτά τα θέματα θα πάρουν. Όλοι οι παίκτες θα ενημερωθούν. Ναι, ότι ποιοι υπολογίζονται και ποιοι όχι. Εντάξει, αυτό το ξέρουν τα παιδιά. Και λίγο πολύ το ξέρουν και οι ίδιοι. Εντάξει. Το ξέρει η διοίκηση, το ξέρει έτσι, η τεχνική ηγεσία. Το γνωρίζει ο κόσμος. Ήταν λύση ανάγκης. Τα οικονομικά περιθώρια του συλλόγου είναι πολύ στενά. Και για να είμαστε και ρεαλιστές, έτσι, αν θέλουμε να λέμε, βλέπουμε τα πράγματα καθαρά και στέρεα. Χρειάζεται budget διπλάσιο, τριπλάσιο. Κακά τα ψέματα. Δεν έχει δοθεί σε καμία νίκη, σε καμιά σπουδαιότητα αγώνα στο πρωτάθλημα πριν. Οι παίκτες κάποιοι λένε, έτσι, ότι έχουν λαβήν. Για ποια νέα συμβόλαια λοιπόν λέμε. Είναι πράγματα αυτά που πρέπει να τα κοιτάξουν. Ναι, ωραία. Και σίγουρα γνωρίζουμε και από τους ξένους παίκτες ποιοι είναι από τώρα φευγάτη, έτσι. Διότι δεν μπορεί να το ανταγωνιστείς αυτό. Κακά τα ψέματα. Και το έχει πει και ο ίδιος ο Καρυπίδης. Ωραία. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Το λέω όχι για να αναδείξω προβλήματα. Το λέμε για να ξέρουμε τι περιμένουμε και ποιες είναι οι δυνατότητες. Καλά, φίλε μου, ότι κάποιοι θα αποτελέσουν παρελθόν δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το πεις ούτε εγώ. Αλλά για να πάρεις τώρα, για να αντικαταστήσεις, πρέπει να κάνεις συμβόλαια και πρέπει να δώσεις χρήματα. Και συμβόλαια όταν πρέπει να κάνεις δεν είναι ο Άρης της Β' έτσι, κατηγορίας. Όχι, βέβαια, που λες με 30 και με 40 χιλιάδες καθαρίζω. Okay. Εδώ θέλει χρήμα.
αυτά πρέπει να τα λέμε, διότι θα γίνουν εκπομπές. Θα συνεχίσουν όλοι να λένε έτσι τις απόψεις τους. Θα έρθετε κι εσείς στη δύσκολη θέση που θα πρέπει να υποστηρίξετε κάποια πράγματα. Γιατί γίνανε έτσι και γιατί δεν γίνανε αλλιώς. Γι' αυτό τα λέμε. Τώρα, η θέση... Κλείσε λίγο με αυτό, Νίκο. Είναι... Κλείσε με αυτό. Ναι, μπράβο. Η θέση είναι προϊόν, έτσι, κάποιας δυνατότητας που είχε η ομάδα σε σχέση και με τις άλλες ομάδες της από κάτω. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις κλασάτες ομάδες οι οποίες, λες, είναι ανταγωνιστές μας, είναι ανταγωνιστές μας, έχουνε... Τρεις-τέσσερις ομάδες που είναι ανταγωνιστές μας θεωρείται ότι έχουν πάει πάρα πολύ κάτω, χαμηλά. Πρέπει αυτό να μας αφυπνίζει, όχι να μας κοιμίζει. Ωραία, λοιπόν, Νίκο. Οπότε ήταν ένα συνδυασμός προϊόν, μια συνισταμένη πολλών παραμέτρων. Αυτό είναι. Να σε ευχαριστήσω, Νικόλαε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και το λέμε έτσι πάντα σαν θέση ρεαλιστική. Τι έχουμε, τι βλέπουμε και πού πάμε. Okay. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, όντως. Χριστός, αληθώς. Δεν τα είπαμε καθόλου, αυτό μπήκαμε κατευθείαν εμείς φουριόζοι. Και καλό μήνα να έχουμε, όντως. Καλό μήνα. Πάμε. Το όνομά σου καταρχήν. Κώστας. Θέλω λίγο να σκάω μια ερώτηση σχετικά με το, για να συμπληρώσω τον προηγούμενο φίλο που διαφωνώ κάθετα, αν κατάλαβα καλά με αυτό που είπε. Το μπάτζετ της φετινής χρονιάς ποιο ήταν? Το budget από ό,τι φαίνεται, φίλε, εντάξει, πάει ούτε η μάση ούτε τα συμβόλαια μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Ναι, τώρα πάνω κάτω. Τέλος καφενειακή ζήτηση. 3,5-4. Κάπου εκεί. Άρα δηλαδή ο προηγούμενος φίλος είπε διπλασιασμό και διπλασιασμό του budget. Πάμε ναι, καλά. Εντάξει, όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Εν τη ρήμη του λόγου, λέει. Εκτός πρόσεξε. Ούτε διπλασιασμό, ούτε τριπλασιασμό. Ούτε για αστείο, εντάξει, εννοείται. Εγώ θέλω να διευθετήσω και από τώρα, από τη δικιά μου προσωπική γνώμη, τους στόχους του Άρη για την επόμενη χρονιά. Για μένα είναι τρεις. Καθαρή, ξεκάθαρη. Πάμε. Βάσει ημερολογιακών συνθήκων. Λοιπόν, ο πρώτος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στους ομίλους του Europa League, εφόσον είναι και το πιο πρόσφατο. Το δεύτερο είναι αμέσως με το που ξεκινάει η χρονιά, επιτέλους ένα τίτλο, ο οποίος ο πιο ρεαλιστικός είναι το κύπελλο. Και ο τρίτος είναι, δεν με ενδιαφέρει τι θέση θα τερματίσω, αρκεί να ξαναπώ Ευρώπη. Και αυτό εγώ το έχω στο μυαλό μου για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Καλή πορεία στην Ευρώπη, να ξαναβγω Ευρώπη και να φέρω έναν μαμημένο τίτλο επιτέλους. Από εκεί και πέρα, όταν γίνουν όλα αυτά, θα κοιτάξω και πιο πάνω. Ας βγαίνω και 5ο ή 4ο κάθε χρονιά, βγαίνω Ευρώπη. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Νομίζω λες τα λόγια ενός ανθρώπου με κοινή λογική. Αυτό που λέω πάντα. Διπλασιασμός και τριπλασιασμός. Δηλαδή, θα έρθουμε κατά το φάγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πληρώνουμε δηλαδή παίχτες οι οποίοι ήταν αμφιβόλου ποιότητας. Καταρχήν και να το διπλασιάσουμε και να το τριπλασιάσουμε, στην ίδια θέση θα βγούμε. Ακριβώς, μπορεί και λίγο παραπάνω. Είναι ρεαλιστικό το σενάριο το οποίο είναι. Ψάχνουμε, εφόσον έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, ψάχνουμε να βρούμε όχι μόνο παίκτες λαχεία, αλλά και παίκτες οι οποίοι θα είναι για θέσεις οι οποίες θέλει ο κατάλληλος προπονητής. Εγώ είμαι πάρα πολύ θετικά έτσι προδιασμένος για αυτή τη χρονιά, γιατί για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Άρης έχει έναν προπονητή από την αρχή της χρονιάς, από την αρχή της προετοιμασίας, θα χτίσει μια ομάδα έτσι όπως θέλει να τη χτίσει και αυτός. Έχει και καλό κορμό, έτσι. Έχει καλό κορμό. Έχει συμβόλαια, δεν έχει δανεικό. Έχει συμβόλαια, ακριβώς. Το μόνο που πρέπει να κάνει, το μόνο που τους μένουν να κάνουν είναι να πάρουν 4 παίκτες για να συμπληρώσουν το παζ. 4-5 παίκτες δυνατούς. Μακάρι να είναι παίκτες οι οποίοι θα συμβάλλουν όπως το Γενάρη. Πρέπει να είναι, φίλε. Πρέπει να είναι, γιατί αλλιώς δεν θα γίνουν οι στόχοι που είπες. Πρέπει να είναι. Βασικό για μένα. Ένα σεντερφόρ και πίσω να κοιτάξουμε τα μπακ. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό ακριβώς. Όλος ο κόσμος πλέον και η ΠΑΕ λογικά θα ξέρει ποια είναι αυτά τα. Απλά δεν μπορώ να ακούω από συνοπαδός μου ξανά, παρασυρώμενοι από τους διπλανούς που έχουν κάνει άλλου είδους συμφωνίες και δεν είναι μόνο στο τεκτικό κομμάτι, έχουν πάρει άλλα πράγματα, να ακούω από συνοπαδείς μου διπλασιασμούς και διπλασιασμούς μπάτζετ. Και επιτέλους ο Άρης κάποια στιγμή πρέπει να πουλάει και να βγάζει λεφτά. Θα έρθει κάποιος, έστω ότι παίρνω εγώ τον Γκαρσία τώρα με 801 εκατομμύριο. Τι ρήτρα του έχουμε. Θα έρθει την επόμενη χρονιά και θα μου το ζητήσει. Με κορδέλα να πληρώσει τη ρήτρα και να τον πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Ο Άρης πρέπει να πουλάει επιτέλους. Δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε στο μυαλό μας αυτά που κάνουμε παλιότερα γνώση από την κατάσταση. Έτσι και πάντα στο κατάλληλο, έτσι στο πικ του πάντα γίνονται. Στο κατάλληλο timing. Ήρθε στο Γενάρη, φίλε μου, θες τον Γκαρσία για παράδειγμα, λέω τώρα είναι τυχαίο όνομα. Του έχω γόρει 3,5 εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια και θα του πω όχι. Με κορδέλα. Να παίζει 2-3 χρόνια να δίνει αυτό που μπορεί και μετά όντως όταν είναι καλός θα δει και καλό. Καλό τον πικ 3
έχω στο πικ του το πουλά. Στο πικ πουλά στο παιχνίδι. Όλοι με ρήτρα και όποιο έρθει και την πληρώσει, γεια σα. Ωραία. Θα φέρω καλύτερο. Να σε καλά. Λοιπόν, καλή να σε ακούμε και πιο τακτικά. Έγινε. Να σε καλά. Στον επόμενο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλει. Αγαπητέ φίλε Ζάχο, τι κάνει, πώ είστε. Γνωστή φωνή, αλλά τώρα δεν μπορώ να εστιάσω. Γνωστή φωνή, αλλά δεν με βρίσκει ποτέ. Για... Λοιπόν. Πάμε. Ο Μαρίνος είμαι. Έλα ρε Μαρίνο, έλα ρε Μαρίνο. Να. Ο φίλος μας από Αλεξανδρούπολη. Καλά. Πάμε. Ναι, ναι. Καλά είστε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα πήγαμε δουλειά μετά από μία εβδομάδα καθόμασταν. Μας κακοφάνηκε, ναι. Να σου πει την αλήθεια. Όλοι μας το ίδιο. Τι να κάνουμε, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ να λέμε που έχουμε δουλειά, έτσι, πάνω απ' όλα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Βλέπουμε και γύρω μας. Γιατί φίλε, έχει κάτι ανθρώπους στη δικιά μου την ηλικία, άνεργους που κάθονται. Δεν το συζητάμε. 2 και 3 και 4 χρόνια και έχουν πάθει κατάθλιψη. Αυτό σου είπα. Βλέπουμε και δίπλα μας και κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε δουλίτσα, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Πάμε. Λοιπόν, εγώ απλώς πήρα να πω μια καλησπέρα. Καλά έκανες. Και να πω και εγώ τη γνώμη μου, μια και κάτι έτσι για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Mm-hmm. Το πρώτο που νομίζω πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να κρατήσει τον προπονητή. Το πρώτο. Ναι, νομίζω ότι δεδομένο είναι αυτό. Δηλαδή, έχει, ένα χρόνο, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Έτσι. Καλά, ναι. Τα συμβόλαια μόνο αν δεν θέλει αυτό θα... Ναι, γιατί δέχτηκε αμφισβήτηση ο άνθρωπος, θυμάμαι στην αρχή. Όντως. Ήτανε για να φύγει, ξέρω εγώ, και εγώ τώρα σκεφτόμουν τότε εκείνες τις μέρες που παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, λέω ρε παιδί μου, τώρα οποιοδήποτε κι εγώ να ήμουν προπονητής, όταν σε αμφισβητούν και σε ξέρεις, διαβάζεις αυτά που γράφουν, με τι όρεξη να πας στη δουλειά και να παλέψεις και να κάνεις. Αλλά αυτός ο άνθρωπος έχει... είναι ωραίος. Μαρίνο, ξέρεις, είναι όμως δίκιο έχεις και γενικά όχι μόνο για τον Άρη, αυτό ισχύει λίγο πολύ για όλες τις ομάδες. Ομάδες. Έτσι. Απλά στον Άρη είναι η πίεση τώρα, πώς να σου το πω, είναι περισσότερη. Ναι, είναι ο κόσμος γιατί δεν έχει δει και χαρά, ναι. Έτσι. Να το παίρνετε πλάκα τώρα που κάνουμε. Έχει τώρα 50 χρόνια ο Άρης να δει τίτλο, έτσι. Δηλαδή η λέξη υπομονή δεν βγαίνει εύκολα τώρα, δεν μπορεί να την ακούσει ο Αριανός υπομονή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε όλες τις ελληνικές ομάδες δεν κρατάνε εύκολα ένα προπονητή. Δηλαδή εντάξει. Έδειξε έργο, θα πάρει την ευκαιρία. Και ο ΠΑΟΚ με τον Σάντο στην αρχή που διαμαρτυρόταν, φωνάζαν, α πούμε. Πώς δεν θυμάμαι, την πρώτη χρονιά. Υπομονή. Σιγά σιγά θα πάρουν παίκτες, θα δείξει ο προπονητής, θα γίνει κάτι, έτσι. Θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε πίστοση χρόνου. Όλες οι ομάδες, έτσι, μιλάω για όλες τις ομάδες, στους προπονητές. Αφού κάνεις μια επιλογή, στήριξε έτοιμα και από εκεί και πέρα θα σου βλέπεις τώρα στο εξωτερικό, άλλος έχει τον προπονητή 5-10 χρόνια, ας πούμε. Κατάλαβες. Ειδικά στην Αγγλία, ναι, υπάρχουν κάποια παραδείγματα με 20-25 χρόνια. Εμείς με το παραμικρό απογοητευόμαστε, όχι, ναι, δεν κάνει, βέβαια, όχι, έχασε. Ναι, αλλά άλλη παιδεία του Άγγλου, άλλη παιδεία του Έλληνα και αλλιώς βλέπει το ποδόσφαιρο ο Άγγλος και αλλιώς ο Έλληνας, έτσι, ειδικά ο Άγγλος. Ειδικά ο Άγγλος έχει διαφορετική οπτική γωνία. Και άλλο σύστημα έχει βέβαια εκεί πέρα, αλλά και εμείς πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε βήματα προόδου σε αυτά τα θέματα, σιγά σιγά. Έτσι ωραία. Νομίζω, δηλαδή αυτά. Ωραία Μαρίνο, και αύριο που θα είμαι με τον Τάσο θα μας πεις και για το, έτσι, για το, δεν ξέρω τι γίνεται και με τον τελικό με αυτά, δεν ξέρω, θα μας τα πει και ο Τάσος αύριο, παίζετε με κόσμο, δεν παίζετε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, αμέσως μετά το 2310-287 και 38 θα είναι δικό σας, θα έχουμε ένα δεκαλεπτάκι με τεταρτάκι πιστεύω. Θα κάνουμε και τον επίλογο εδώ, θα δώσουμε και τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή, όλα αυτά μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής Radio Marmita, Yellow Black Version σήμερα, όπως τις τελευταίες Πέμπτες. Ελπίζουμε σύντομα ο Τάσος να είναι έτσι κοντά μας και νομίζω θα είναι. Λοιπόν, 2310-287-38, 69-45-287-38, κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Αν έχουμε κάποιους φίλους θα τους ακούσουμε. Έχουμε όμως κάποια... δεν διάβασα και το μήνυμα του φίλου του Πάνου, από την αλήθεια. Ας πάω λίγο στο φίλο το μήνυμα του φίλου του Καμπαμαρού. Φιλαράκι μας. Το ξέρεις τον Καμπαμαρού? Το ξέρεις, Εύα? Εννοείται πως τον ξέρω τον Καμπαμαρού. Εγώ δεν τον ξέρω, εσύ πως τον ξέρεις? Όχι τον ίδιο. Α, το γνωστό, τον παλιό. Το γνωστό τον Καμπαμαρού. Μπράβο. Λοιπόν, γεια σου Ζάχο, σε ακούω. Χαίρομαι που είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραίο καλοκαίρι και εσύ ελπίζουμε να είσαι καλά. Θα έχουμε γρήγορες κινήσεις, μεταγραφές. Πρώτη φορά στην ιστορία μας κάνουμε. Και όσον αφορά τον Καρυπίδη, ας κάνει ό,τι θέλει, ας κινείται όπως νομίζει. Απλώς να μην μας χρεώσει. Το να μην μας χρεώσει με κεφαλαία. Και είναι πραγματικά ένας από τους προηγούμενους φίλους που έλεγε για τους στόχους της επόμενης χρονιάς. Επειδή έχουμε καεί σε αυτά τα θέματα. Στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, σωστά. Είναι ένα, ας το πούμε, όχι στόχος όσον αφορά εμάς, όσον αφορά τον ίδιο τον πρόεδρο, έτσι. Γιατί και εμένα η άποψή μου είναι ότι
η κριτική μου είναι στον Πρόεδρο όσον αφορά τα δύο θέματα. Ένα, να είναι η ομάδα πληρωμένη μέχρι τελευταίας δραχμής, θα έλεγα, αλλά η δραχμή μας έχει αποχαιρετήσει από το 2002. Να είναι πληρωμένοι και να έχουν επιτευχθεί στο τέλος της χρονιάς οι στόχοι της ομάδας. Για αυτά τα δύο θα ελέγχεται από μένα τουλάχιστον ο Καρυπίδης, ο κύριος Καρυπίδης. Και βλέπω εδώ πέρα ότι σε αυτό το θέμα έχουμε βάλει μυαλό και το. Ναι, βέβαια. Έχει... Ο κόσμος, ναι, γενικά το βλέπω αυτό, Αντώνη. Κοίταξε, με αυτά που έχει περάσει τα τελευταία 6 χρόνια ο Άρης, ο κόσμος. Συμβαδίζει. Είδες. Είπε, ναι, ο φίλος, σκεπτικό. Είπε ο φίλος διπλάσιο, τριπλάσιο μπάσκετ μπάτζετ. Και ο άλλος τρελάθηκε. Ναι, που, έτσι που θεωρώ ότι εννοούσε ότι πρέπει να ανέβουμε. Να ανέβει λίγο το μπάτζετ. Γιατί ο Νίκος μίλησε εντάξει. Και για μεγαλύτερους στόχους. Και λογικό είναι, για να έχεις μεγαλύτερους στόχους, πρέπει φυσικά το μπάτζετ να ανέβει, έτσι. Διότι και να κάνουμε κάτι μία φορά με ένα τέτοιο μπάτζετ θα είναι μια φωτοβολίδα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο όμως να τον καλησπερίσουμε. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Έλα. Έλα, καλό στο Γιώργη, ρε. Α, καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Τι λέει. Είναι καλά. Καλά, έτσι έχουμε κάτι πονάκια. Έχουμε, θα δούμε. Εδώ ο γιατρός μου λέει που ασχολείται με αυτά. Βουβουνοκύλι μου λέει, κύλι, ξέρω εγώ πώς τα λέει. Πάμε να δούμε. Κάνουμε κανένα υπέρχο, να δούμε. Έχω μια ενόχληση. Ξέρω. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν είμαι πέντε. Σαν το Ραπτόπουλο εκεί, συνέχεια σου με τους γιατρούς. Που να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι, που με έκανε με το Ραπτόπουλο. Που να φας το σβέρκο σου. Να δεις κάτι. Ναι. Πάνω απ' όλα είναι, φίλε, η τύχη τώρα. Στο Τανικό, να πούμε, είχαν υγεία, δεν είχαν τύχη τώρα. Σωστό και αυτό. Τι ψάχνεις τόσο πολύ. Δηλαδή τι εννοείς, πούμε... να περπατάω στον δρόμο και να πες κάνα πιάνω στο κεφάλι μου, τι τύχη να έχω. Γιατί ο άλλος πήγε να κάνει μια κάλυψη, να πούμε, και του ήρθε η σαΐτα στο κεφάλι τώρα, μην την ψάχνεις τώρα. Είναι όλα θέμα τύχης, να πούμε. Σωστό δεν αυτό. Είναι. Σωστό. Εκεί έπαιξε και λίγο με την τύχη του. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα, ούτε στη δουλειά μου καμιά σαΐτα να έρθει πάνω μου. Τέλος πάντων, πάμε στα του Άρη. Φυσικά, ναι. Μπορούσε να πει το τραγούδι του Τσίμι Πανούση να πούμε. Ποιο? Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες να πούμε. Ναι. Αλλά Ευρώπη, φίλο, αλλά εγώ θέλω κανένα τίτλο να πω. Τώρα δεν γίνεται τώρα. Μισό αιώνα χωρίς τίτλο να πούμε είναι πάρα πολύ. Είχα βάλει μία έτσι, ξέρεις, από αυτά τα, έτσι, τα διλήμματα που δεν είναι διλήμματα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος, δεν θυμάμαι, ήταν ο Αντώνης κάποιος άλλος που έφερε εδώ τις Πέμπτες. Αν θα ήθελε. Αν του λέγανε το διπλό στη Μαδρίτη, ένα από τα δύο θα γίνει, το διπλό στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο ή το κύπελο στο ΟΑΚΑ. Τι θα διάλεγε από τα δύο? Για το κύπελο, εννοείται, ρε φίλε. Α, μην το λες. Και εγώ το κύπελο. Και εγώ... μοναδική ομάδα που κέρδισε στην Ισπανία. Όχι, βέβαια. Όχι. Και εγώ το κύπελο θα διάλεγα, παρότι ήμουν και στη Μαδρίτη, έτσι. Δηλαδή το είδα από το κύπελο. Και έχασες και ένα κινητό, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχασα ένα κινητό, το πέταξα σε ένα μηδέν το πέταξα. Απλά πάνω μαθαίνω, ρε φίλε. Έχω, ναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην πληροφόρηση, ναι, ότι ο Καρυπίδης, ας πούμε, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον βοηθάει Σαββίδη επιχειρηματικά. Ποιος βοηθάει? Ένα λεπτό. Ο Σαββίδης βοηθάει τον... Ναι, επιχειρηματικά, ρε φίλε. Δεν είναι κακό αυτό. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Βασικά, και, βασικά νομίζω ότι μάλιστα, με όλους έχει καλές σχέσεις, έτσι. Όχι. Και μάλιστα παλιότερα ο Σαββίδης, επειδή ο Άρης, ξέρεις, εγώ κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι από τον ΠΑΟΚ έχει περισσότερο κόσμο, είχε ψαχτεί με τον Άρη, αλλά τότε που κουβάγες, να πούμε, με τον Κοτσίδα, τον είχαν διώξει με τις κλωτσικές, να πούμε. Μ' αρέσει που μιλάς έτσι με γρίφους γέροντα, ο Κουκουβάγιας, ναι, και ο Κοτσίδας. Ναι, είναι... Ο Κουκουβάγιας και ο Κοτσίδας, ναι, είναι αυτό. Καλά, αυτό είναι, άκουσε με λίγο. Αυτό είναι αστικός μύθος. Είναι αστικός μύθος. Αστικός μύθος. Ένα άλλο αστικό μύθο. Για αυτή τη στιγμή, φίλε. Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε. Δεν λέω ότι δεν έγινε. Οι σχέσεις του Καρυπίδη με τον Ιβάν Σαββίδη είναι εξαιρετικές, το ξαναλέω. Ναι. Άσχετα άμα ο γιος κάνει κάποιες ακλαμάρες λόγω ηλικίας. Ναι. Έτσι. Και απ' την άλλη όμως έχω μάθει κάτι εκ των έσω. Γι' αυτό θα αρχίσει να θορυβηθεί. Αλλά τώρα που το έμαθα ότι έχουν καλές σχέσεις, που ο Καρυπίδης με τον Σαββίδη ρέμισε, ότι με τον Ηρακλή. Έτσι, αφενός λόγω ενός πανού που είχε κρεμάσει η αυτόνομη σειρά 10 στα Ρώσικα και έβριζε με τη, ναι, μητέρα του. Και αφεντέρου αυτό που έγινε με τον Άσο που κυνηγήθηκε σε πανεπιστήμια και διασκήρωσε την Αγίου Δημητρίου, χτυπήθηκε από αυτοκίνητα, επειδή, ναι, κυνηγήθηκε από Ηρακλειδής, με έχει πει εκ των έσω κάποιος μέσα από τον ΠΑΟΚ, φίλε, ο οποίος είναι πολύ εμπιστός και ό,τι μου λέει, δηλαδή, είναι τέτοιο, ότι είχε κάνει ένα όρκο τιμής ο, ναι, ο Ιβάν Σαββίδης στους γονείς του Νάσου και του είχε πει τη σακούκαλα του Νάσου, σας οργίζομαι ότι θα τον εξαφανίσει τον Ηρακλή. Καλά, δεν γίνεται. Δηλαδή, θα ήθελα πραγματικά να είμαι φίλος του Ηρακλή αυτή την εποχή. Δεν γίνεται να εξαφανίσει όμως. Πώς θα εξαφανίσει, λέει, τι θέλει. Θα... Πριν μερικά χρόνια φίλος είχε κάνει μια δήλωση και όλοι γελούσαμε που είχε πει θα διαλύσω το ποδόσφαιρο της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο της Αθήνας για μένα είναι διαλυμένο. Ο... Μόνο μεγάλος Ολυμπιακός κατάλαβε. Άκουσα, άκουσα, το ποδόσφαιρο δεν το διαλύει ο Σαββίδης, από μόνο του το διαλύει. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Μαρινάκι έχουν και. Πώς διαλύθηκε, Μαρινάκι και Μελισανίδη έχουν από τους δύο πλούσιους Έλληνες. Το ότι δεν βάζουν αυτοί λεφτά, το κάνει, τους βάζει κάποια πιστόλια και τους λέει μη βάζετε λεφτά. Πώς το διέλυσε?
Ποιος τον έχει, την ΑΕΚ ο Ζαχουδάνης την έχει και τον Ολυμπιακό την έχει ο, ξέρω εγώ, κανένας Πατσατζής. Τι τέλος πάντων. Να λέμε τι... Έχει τεράστια δύναμη γιατί έχει από πίσω τον Πούτιν που τον βοηθάει. Κατάλαβες, ήταν στη Ρώσικη Δούμα, για όσους ξέρουν και τα λοιπά, και έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Για μένα είναι πολύ καλό που ο Καρυπίδης δεν τον έχει εχθρό, να πούμε. Έτσι, κάποιον ο οποίος δεν μπορείς να τον εντοπίζεις, καλύτερα να είναι φίλος σου παρά εχθρό σου, να πούμε. Και ένα τελευταίο θέλω να πω ότι μακάρι η Αμβρουσιάδου να πάρει τον μπάσκετ, γιατί αν δεν τον πάρει φίλος, τον μπάσκετ πάει για φούντο άφτανδρο του χρόνου και για διάλυση. Μακάρι η Αμβρουσιάδου να πάρει το μπάσκετ. Να σε καλά, Γιώργη, να σε καλά. Να σε ακούμε, να σε ακούμε έτσι. Λοιπόν, για μπάσκετ δεν είπαμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς υγεία να υπάρχει και το καλοκαίρι οι εκπομπές θα συνεχίζονται φυσικά. Και θα ξανάρθεις, οπότε πιστεύω και το μπάσκετ θα τρέξουν το ρεπορτάζ. Αυτό που είπε ο Γιώργος για την Αμβρουσιάδου, μακάρι να διαψευστώ. Πιστεύω πιο πιθανό είναι να έρθει, πόσο χρόνο δεν ξέρω Γιώργο, είσαι κατά 35, 38, 40, κάπου εκεί. Άμα τα Χριστούγεννα αυτά περιμένεις, κάτσεις κάτω από τον τζάκι και περιμένεις να έρθει ο Άγιος Βασίλης να σου φέρει για ένα δώρο, θα έρθει και η Αμβρουσιάδου. Πιο πιθανό ότι βλέπω να πηγαίνει στην ΠΑΕ παρά στην ΚΑΕ. Η Αμβρουσιάδου. Λέω εγώ. Τέλος πάντων, είναι 10 παρα 2 λεπτά και δεν θέλω να φύγουμε κατά τις 4 το πρωί. Οπότε θα το αφήσω εδώ πέρα. Μακάρι. Που απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Το να έχεις κάποιον πλούσιο. Τώρα έφερα τα δύο παραδείγματα, ειδικά το ένα του Μελισανίδη, που είναι από τους πιο πλούσιους Έλληνες. Το να έχω τον πιο πλούσιο και να έχω budget λίγο περισσότερο από τον Άρη που λέει ο λόγος, δεν μου λέει τίποτα. Έτσι. Σκοπός είναι να έχεις πλούσιο και να ρίχνει και χρήματα. Εντάξει, να σκέπες μπάσκετ τώρα, εντάξει, να κλείσουμε ότι είναι καραγκιουζιλίκι αυτό που γίνεται από τους Αμερικανούς. Ναι. Κατ' εμέ. Τα λεφτά του είναι εγγυημένα, είναι από τη FIBA, όπως έλεγε και ο Χρήστανθος το απόγευμα. Εντάξει, είναι καραγκιουζιλίκι. Ωραία, εντάξει, από αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ στη θέση, άμα ήμουν τώρα ας πούμε, στη διοίκηση ή και προπονητής ακόμα, δεν θα του έβαζα καν στο τελευταίο παιχνίδι το ρύθμιο. Ναι, καν. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι το θέμα ότι έχει τα μπαν, ότι δεν μπορεί να του αφήσει και να μαλώσει μαζί του γιατί δεν θα έχει ομάδα. Είναι λεπτές οι καταστάσεις και το μπάσκετ χρειάζεται πολύ μεγάλη στήριξη και κάτι πρέπει να γίνει. Okay. Λοιπόν, επειδή είναι ήδη 10, θα διαβάσουμε και τους... εδώ νεαρά, κάντε κάτι παρακαλώ. Μετά από αυτό που κάνατε σήμερα, δηλαδή πώς θα ξαναδιαβάσω αύριο εγώ το Πορκίτο. Μετά από αυτή την θεσπέσια, κάτσε πώς θα λέει ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας είναι καλός. Όλοι ακόμα περιμένει να την πάω στο Πορκίτο, έτσι. Καλά. Εγώ. Και ποιος εγώ, θα την πάω. Εγώ θα την πάω την Όλγα στο Πορκίτο. Έχει τάξει πράγμα στην Όλγα και δεν το έχει πραγματοποιήσει. Έχει κουρτσάρ μου γιατί του έλεγε όλο ότι θα πάει για γύρω στο Πορκίτο. Θα την πω, θα τη φέρω. Πώς θα γίνει. Θα πάμε τώρα με τον Τρέγιας. Θα το πορκιτάξει αυτό. Θα το πορκιτάξω. Ένα δίκιο το έχει. Φαλάφελ τρώει. Δεν έχει φάει. Στο χωριό μας τα λέμε ρεβιθοκευτέδες. Ρεβιθοκευτέδες. Το φαλάφελ από πού το μάθες? Από το δικό του χωριό. Από ποιο χωριό είσαι, θα σου πω από την Χαλκιδική. Από την ορεινή Χαλκιδική. Χαλκιδική. Εσύ από πού είσαι, από το Μπάκιγχαμ? Νέα Υόρκη. Θεσσαλονίκη. Από πού? Θεσσαλονίκη. Μέρος. Ναι, στις επιχειρήσεις του Γκάλι, εκεί δίπλα γεννήθηκα. Σιγά. Ναι, τι. Στις επιχειρήσεις του Γκάλι. Πού είναι? Κάνεις ωραία σπασίματα. Το Ιπποκράτιο από πίσω. Πίσω. Το Ρώσικο. Το ξέρεις ποιο ήταν το Ρώσικο? Κοίταξε το για να φύγουμε. Λοιπόν. Να διαβάσει η μαμά της Όλγας το Πορκίτο. Κάτσε να πιάσω, να πάμε. Πορκίτο ψητοπολείο λοιπόν για αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Τόσο νόστιμα όλα που θα σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς. Μενούμε πάρα πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Το κατάστημα βρίσκεται Καραολή και Δημητρίου 52 στην πρώην διοικητηρίου και για delivery μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2310-520-555. Αν μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, τότε θα τσεπώσετε και μία έκπτωση της τάξης του 10% για κάθε παραγγελία που λοιπόν, θα πραγματοποιήσετε. Λοιπόν, να πω εδώ ότι... ναι, πρόσεξε τα ακουστικά, όχι κοντά σου. Ναι. Λοιπόν, εδώ να πω ότι συνήθως, όχι συνήθως, είναι, θα μου το πιστοποιήσει και ο Χρήστος αυτό, στις 100 γυναίκες, Χρήστο, όταν λένε ότι μία γυναίκα έχει ωραία φωνή, συνήθως δεν είναι και ψιλομπάζω, έτσι. Στις 80 είναι, έτσι. Και λίγο είπα, ναι. Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Η Εύα...
Εκτός από ωραία αισθησιακή φωνή, ο Τρέγιας θα έβαζε καμιά 32 ακόμη κοσμητικά επίθετα. Πότε θα γίνει αυτό το τρίο, ρε φίλε? Τρέγιας, Ζάχος και Εύα στο μικρό πότε. Και Εύα, δεν θα φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, ο Τρέγιας μπορεί να μην το θυμάται, αλλά ναι, έχω βγει μαζί του και με το Ζάχο. Έχουμε βγει, έχουμε πάει στην Blue Sky. Πού να σε βράσω. Ναι, έχει, και τι κάναμε? Πάνω από 12 χρόνια που ναι, έχει γίνει αυτό. Τρέγια, βγες τώρα. Και τι κάναμε στην Blue Sky, χορεύαμε? Εγώ δεν χόρεψα, αποκλείεται έτσι. Δεν είχα πει. Σηκώθηκες, σε σήκωσα. Με σήκωσες, σήκωσα. Χόρεψα. Ναι. Χόρεψες μαζί μου. Δεν είχα, ήταν μόλις και πήγαμε, και πήγαμε θεωρώντας ο Ζάχος ότι κοίτα να δεις, εγώ δυσκόλομαι να χορέψω, ναι, επειδή εσύ είσαι 20, ας πούμε. Ναι. Μην νομίζεις ότι είμαι κι εγώ. Ο Τρέγιας θυμάμαι ότι είχε σηκωθεί γιατί του άρεσε μια ξανθιά από δίπλα. Όχι, όχι, μην λες τέτοια. Μην ανοίγεις, μην. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Όχι, εντάξει. Εντάξει, είδε 10 χρόνια. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνουμε εκπομπή τώρα. Λέγε, δεν πειράζει. Πες ελεύθερα, κορίτσι μου, αλλά δεν υπάρχει. Δεν ήταν παντρεμένο. Πάντα ήταν παντρεμένο. Δεν ήταν ποτέ ανήπαντρο. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Τρέγια, δεν το ξανακάνουμε. Τελικά δεν ήταν ο Τρέγια. Συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Συγγνώμη, αλλά τώρα μου έστειλε μόλις μήνυμα ότι σε περιμένει κάτω είναι. Λοιπόν, να πω κι εγώ για την πέρσι UEFA Champions League Masters. Εσύ πόσο master του UEFA Champions League είσαι? Απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντησε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη, αλλά και απίθανα δώρα όπως PlayStation, μπάλες ποδοσφαίρου του UEFA Champions League. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Καλά, δεν μιλήσατε για καθόλου, δεν πειράζει. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Καλύτερα που δεν έχουμε έτσι. Με τον τρέγε την άλλη φορά. Καλύτερα που δεν έχουμε, κάναμε τίποτα live και σε βλέπανε, γιατί δεν έβλεπα κανένα λεωφορείο θαυμαστές να έρχονται. Επαναλαμβάνω, νούμερο ένα θαυμάστρια μου. Νούμερο ένα θαυμάστρια μου, Εύα, να τα ξέρουμε. Αυτά να τα λέμε έτσι. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Αύριο, πρώτο Θεός, 10 η ώρα η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μετά στο Τρέγια. Μείνετε ζωσμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπάλαντερ. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσω συντροφιά. Από μένα, την Εύα, τον Αντώνη και φυσικά τον Χρήστο. Ένα υπέροχο βράδυ. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Γεια σας.